φοβάστε. Εδώ είμαστε. Απλά θα ακούσουμε όλο το track και μετά θα πούμε όλη την ιστορία αυτού του track του σημερινού, το οποίο μπήκαμε. Δηλαδή δεν έχετε συντονιστεί σε κανέναν άλλο σταθμό. Εδώ είμαστε. Μπαλαντέρ είμαστε. Ωραία. Θα ακούσουμε το track που τελειώνει σε περίπου 5 λεπτά και θα επιστρέψουμε. Ρε φίλε. Ωραίο, φίλε. Ο άνθρωπος πρέπει να τιμηθεί. Έχει τιμηθεί για διάφορα πράγματα. Δεν έχει τιμηθεί για τις μουσικές του γνώσεις. Έτσι. Ο τύπος δίνει μαθήματα. Κάθε story του όταν είναι μέσα στο αμάξι και παίζει μουσική είναι Shazam. Κάθε story του. Πλέον επειδή έχει πάρει χαμπάρι και το ρωτάνε, όπως παίζουν στο τέτοιο. Όπως παίζουν το. Περνάνε από το. Πώς το λένε, δεν είναι ραδιόφωνο αυτό που έχει και. Πώς το λένε, Ρένικο, αυτό. Με το USB το στιγμή. Α, τέλος πάντων, οκ. Τα δείχνει κιόλας με την κάμερά του για να βλέπει, μην το ρωτάνε πώς λέγεται αυτό, πρόεδρε και τέτοια. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, μία Τετάρτη σήμερα που έχει ήδη δύο ντους προσωπικά, ένα το πρωί και ένα τώρα πριν έρθω. Έχει βρέξει δύο φορές χωρίς να έχει δροσίσει δευτερόλεπτο. Έτσι. Κουρασμένος από το κάματο της ημέρας, Νίκο Παπαδόπουλο, έρχομαι στο ραδιόφωνο, ανοίγω λίγο το Instagram, βλέπω DPG7000 και παίζει αυτή την κομματάρα, ρε φίλε. Παίζει αυτή την κομματάρα. Πώς το λένε. Το τραγούδι λέγεται Clockers και είναι από τον, από την, από τους, Τσικόλα. 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 Τσικόλα Clockers. Παύλα Clockers. Τσικόλα. Ο μεγάλος DPG7000. 7.000 radio. Βέβαια, ρε. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό το 7.000 FM. Για κάποιον που ακούει τέτοια μουσική, έτσι. Έτσι. Okay. Τσικόλα. Για σταματά λίγο, για σταματά. Δώσε λίγο Τζόνι, δώσε Τζόνι. Κάποιο ακροατή του Ζαγόρα θα έλεγε μπήκε ο Γιώργο. Μπήκε ο Γιώργο, το έκανε. Ξεκίνησε. Μπορεί και όχι. Ξεκίνησε το πέναλτι. Μπορεί και όχι. Τι ώρα είναι να κοιτούσε την ώρα και να έλεγε εσύ τι γίνεται. Η μουσική τόσο δυνατά μου θυμίζει καταστάσει που πα στον μπάρμαν και φωνάζει. Ένα τζακ με κοκακόλα. Τζακ με κοκακόλα. Πίνουν κάποιοι. Σωστά. Μια βότκα, τι μια βότκα! Μάνα σου! Ναι, ωραία! Ναι, ωραία. Ναι. Και βαράει ο DJ από πάνω και τη δίνει, δώσ' του και τέτοια, ναι, ναι. Το Τσικόλα. Τσικόλα. Τζόνι, άστα αυτό να παίζει από πίσω, μην γυρίσει μετά σε κανένα κορμί και αλάτι και. Χαλή μέχρι το 12. Το σοκ τώρα από πίσω. Τσικόλα σήμερα. Θα μόνο παίζουμε τσικόλα. Εδώ σήμερα, ναι. Εδώ, progressive θα παίζουμε και τέκνο και δεν συμμαζεύεται. Χαμός. Τι γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε, για πες. Τι γίνεται με το όπεδρο, φίλε. Κάθε εβδομάδα βάζει μια ταινία τη Γράμμα Μαχοπούλου. Ε, αυτό το πακέτο έχει, ρε φίλε, να δουλεύει αυτό το μήνα. Αυτό δουλεύει, τι να κάνουμε. Έχει ένα μήνα που το κάνει αυτό το πράγμα. Φτάνει. Τι δηλαδή. Να κάνουμε, ρε φίλε, πουλάει η Ρένα, μάλλον. Ρε, τι Ρένα. Ναι. Η Ρένα είναι offside. Αυτό πάλι με Ρένα είναι το όνομα τη ταινία, αλλά δεν ξέρω πώς λέγεται. Πριν το είδα λίγο στο zapping. Ναι, μάλιστα. Αυτά τα παλικάρια κάτω γιατί παίζουν Νίκο Βόλεϊ, ξέρει. Ναι, έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι. Δεν ασχολείσαι, ρε φίλε. Με το βόλεϊ. Πολύ ωραίο ευγενές άθλημα. Παλιά ήμουν και ρεπόρτερ βόλεϊ, είναι γνωστά αυτά. Το ξέρω. Βεβαίως. Του Άριος. Το ξέρω. Το ρίξαμε. Τώρα που είναι ο Άρης, φίλε, στο βόλεϊ. Α2. Α2. Ανέβηκε, ναι. Ανέβηκε βεβαίως και πάμε για Α1. Ερχόμαστε. Με Μιχάλη Ζορπίδη και Χρήστο Πάτρα. Βεβαίως. Μάλιστα, ωραία. Έτσι. Τι γίνεται, Νίκο μου. Είναι ο Μπαλαντέρ. Ναι. Είναι ο Μπαλαντέρ που θυμίζει λιμάνι. Mm-hmm. Όχι, ρε, όχι. Έβαζε κάτι τέτοια. Έβαζε. Τόσο άγρια, όχι. Έβαζε. Λοιπόν, πάρα θα πάμε και τις 12, όπως κάνουμε. Μόνο όχι καθημερινά, αλλά σχεδόν καθημερινά. Είναι μεγάλο σκάνδαλο που είναι ακόμα Τετάρτη. Ναι. Δηλαδή. Με τον Νίκο σήμερα. Δεν το χωράει ο νους. Πραγματικά. Με τον Νίκο νομίζαμε σήμερα στο γραφείο ότι είναι Πέμπτη. Τώρα πριν. Δεν του λέω είναι Πέμπτη. Όχι, από το μεσημέρι δεν το χωράει ο νους την Τετάρτη ακόμα, ειλικρινά. Είναι λίγο μια δύσκολη. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, φίλε. Είναι δύσκολες μέρες, δεν πειράζει μαζί. Συνηθισμένοι είμαστε, Νίκο μου. Δεν είναι... Τα βουνά, στα χιόνια. Βέβαια. Εμείς έχουμε. Βάλω το πάλι, Γιάννη, με το χαρίσεις. Κάτσε, μπορεί να βάλει άλλο, ρε φίλε. Α, του έχει δώσει playlist. Όχι, μπορεί να βγει από δίπλα κάτι καλό. Ναι. Επίσης. Αλλά και να ακούσουμε το ίδιο, δεν πειράζει. Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, Νίκο Παπαδόπουλε. Έχουμε πραγματάκια τα οποία θα σχολιάσουμε και σήμερα. Ναι, ναι. Αγωνιστικά και εμεί. Mm-hmm. Αθλητικά και εμεί. Ποδοσφαιρικά mm-hmm. και εμεί. Μπασκετικά τίποτα. Αθλητικά και εμεί. Ναι. Έχει θεματάκια, ρε φίλε. Τι έχει αθλητικά και εμεί, φίλε. Έχει γκολφ. Έχει διάφορα ζητήματα. Έγινε YouTuber Jay Tooney, έμαθα σήμερα. Ναι, και ανέβασε ένα sex amateur sex tape για να τραβήξει λαό και τελικά είναι αυτή και μιλάει μόνη της. Γιατί όλοι ξέρω. Νομίζανε ότι θα μπουν μέσα και θα δουν. Μου λέγανε έξω. Τσόντα! Μου λέγανε έξω κάτι φίλες. Φίλες. Ναι, φίλες. Εδώ του γραφείου. Ναι. Ότι και καλά τώρα αυτό είναι αστείο. Και την ώρα που μου το λένε, εμφανίζεται η Τουνάρα. Τουνάρα, είναι Jay. Εμφανίζεται να περπατάει, όχι catwalk, αλλά ξέρετε, παιδί μου, περπάτημα. Κάτω. Όχι, ναι, από μακριά. Με εκείνο το πόδι το οποίο το από την κάμερα φαίνεται ρε παιδί μου σαν να είναι το πόδι 2-15 και ναι, από κάτω όμως. Και από πάνω υπάρχει άλλο. Ναι. Και της εξηγούσα ότι δεν είναι... από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πόδι δεν έχει ενδιαφέρον το τι λέει. Τελειώσα. Δεν απασχολεί κανένα. Και τελειώνουν όλα. Έτσι. Ναι. Το περισσότερο κόσμο που το βλέπει έτσι. Τον ενδιαφέρει το πόδι αυτό. Έτσι Νίκο, καλά τα λες. Έτσι είναι Νίκο. Έτσι λέω. Έτσι λες τι έχουμε άλλο τώρα για πες τι γίνεται γενικότερα. Πέτρος Χριστόπουλος με Νικολέτα Καρά. Α, δεν το ξέρα. Ισχύει. Ήτανε, λέει, μαζί στην Μύκονο.
Καλά, ρε φίλε, τώρα εντάξει, θα μαζέψει τη Μύκονο. Και okay. Πιανόντουσαν μέσα στη θάλασσα και παίζαν παιχνιδάκια. Τι πιανόντουσαν, Νίκο. Παίζαν παιχνιδάκια. Α, στα πλαίσια του φλερτ. Αυτές ήταν κινήσεις φλερτ. Ναι. Βεβαίως. Πετράν δεν θα χαρίσει. Τι θα κάτσει να κλάψει που πατρίζει την Τζενούλα. Κάτσε τώρα. Φίλε, να σου πω κάτι. Νικολέτα. Νέο μοντέλο εξελιγμένο. Αυτά που έχει κάνει ο Πετράν και ο κάθε Πετράν εκείνης της εποχής. Μια, η ζωή μας όλη μια νύχτα δικιά. Τώρα. Δεν νομίζω να του λείπουν και πολλά πράγματα. Ναι. Το μόνο που μπορεί να του λείπουν είναι τα μεγαλεία που είχε παλιότερα και τώρα επειδή μεγάλωσε και λίγο και έχει καλά θέματα να μην τα έχει ορίσει. Ο Μάικ Σαρό που πήγε τώρα στο live ναι. Που έχουμε στο Instagram έθεσε μια ερώτηση χθες, ξέχασα να την κάνω. Ήθελα να σχολιάσει τη μαμά του Ντόντσις. Του Ντόντσις, πώς λέγεται αυτό. Ναι. Πολύ, Μιχάλη εδώ. Πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει απλά, potential. Ναι. Απλά. Αλλά. Επειδή πριν κάνα δύο χρόνια πήγα να τον πάμε ο Ντόντσιτς, ναι. Αν θυμάσαι, ναι. Μας έδινε τη μάνα του και μας έδινε και την κοπέλα του από δίπλα. Την κοπέλα του από τότε την ακολουθώ στο Instagram. Είναι η Άννα Μαρία Γκόλτες. Έτσι Γκόλτες, λέγεται. Άννα Μαρία Γκόλτες. Μπορείς να τσεκάρεις εσύ τι γίνεται. Μάλιστα, ναι. Ωραία, είναι καταπληκτική η Άννα Μαρία. Βέβαια είναι κολλημένη με τον Λούκα. Okay. Αλλά το κορίτσι δίνει ψωμί. Μάλιστα. Αν θυμάσαι. Η μάνα του δεν μπορώ να πω ότι με είχε ενθουσιάσει. Γενικά εγώ δεν είμαι φαν αυτής της φάσης. Ναι. Δεν με ψήνει και πολύ. Με ψήνει η κανονική ηλικία κοντά μας. Λίγο πιο μικρή εκεί. Σε εμάς να είναι. Καταλαβαίνεις. Βερόνικα. Όχι. Βερόνικα. Ποια Βερόνικα. Ασύλλα. Ποια Βερόνικα, ρε. Βερόνικα του Γιάννη. Βερόνικα του Γιάννη, ρε φίλε, είχε κάτι νύχια σαν αετός ήταν. Σε φάει ζωντανό. Μα θα πλησιάσει, θα σου δώσει χειραψία και θα πάθει να πούμε τέτοιο. 7 πληγές του Φαραώ θα βγάλει. Ρε τη Βερόνικα. Σεβόμαστε κάργα, έτσι. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει. Απλά τον είχε ήταν λίγο αποτυχημένο, ρε παιδί μου. Και έλυνε και όλες και τα χέρια μου χειροκροτούσε. Και έβλεπε ένα πράγμα εδώ. Έλεγε τώρα αυτό θα βγει και θα με φάει. Θα μου φάει την ψυχή. Ναι. Ο οποίο Γιάννη, βέβαια όχι τόσο αυτό, αλλά ο Θανάσης, ρε φίλε, έβλεπε κάτι stories, α πούμε. Μετά. Θανάσης με πορτοκαλί σακάκι. Πολύ δυνατό. Είχε ίδιο κοστούμι, ήταν ή σακάκι μόνο. Αυτό που φορούσε. Γιατί είδα πορτοκαλί. Νομίζω ήταν κοστούμι. Α, ωραίος. Μετά όταν τελείωσε το πανηγυράκι εκεί πέρα με τον MVP και τα λοιπά και μπήκανε μέσα σε φυσικά σε ένα από αυτά τα βανάκια τα πολυτελείας που τους πήγανε και τα λοιπά. Ναι, okay. Και πήγανε μετά Hollywood Hills για να φάνε και να γιορτάσουν. Για να δείτε πόσο Έλληνες είναι αυτά τα παιδιά. Εντάξει. Ο Θανάσης ήταν μέσα, τραβούσε τώρα και τραγουδούσε πάνω κι άμα στο φτερό, στο φτερό. Τελειώσαμε. Καλά να σου πω κάτι. Ο Γιάννης που ήταν πιο σενός τον λέω πίσω με τη δικιά του χωμένος γαλαρία. Ο Θανάσης. Είναι μεγάλο καφενείο. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι όχι απλά καφενείο. Μιλάμε για κανονικό τρελό. Δηλαδή. Ο Νίκος από παπάς... τότε, από τα δύσκολα χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Ότι ο τύπος ήταν μόνιμα με ένα χαμόγελο. Τώρα εντάξει, τα δύσκολα χρόνια είναι πίσω. Τώρα είναι μια χαρά. Ναι. Το μπλε. Νίκος παπάς 17-0 όμως τον είχε. Ο Γιάννακη. 13-0 λέει. 17 ρε παιδιά. 13 είπε. Όχι ρε. 17-0 λέει. Ο Λούμπεν είπε 13-0 λέει. Εγώ για 17 ξέρω. Ναι. Για 17 ξέρω. Και τι λέει ο άλλος. Το Γιαννάκη. Μέχρι να τελειώσει την εκπομπή θα το πας 55. Καλά πει. Για 17 είναι μπροστά. Στο μονό έτσι. Εγώ λέει τον είπα λέει άμα χάζει λέει θα πας να φέρεις τα νερά λέει. Ναι. Γιατί ο Νίκος ο παπάς ήταν σημασμένος στα ανοιχτά γήπεδα της Αθήνας, τώρα πέρα την πλάκα. Στα μονά, βέβαια. Ναι, ναι, είσαι σημασμένος. Και το μπάσκετ παίζει είναι τέτοιο. Είναι μπάσκετ δρόμου, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει τώρα. Γαλουχήθηκε στην αλητεία, θα λέγαμε δηλαδή. Μεγάλο στην αλητεία θα το στάνει κι αυτό. Ναι. Αυτό όντω. Εντάξει, είναι λίγο. Και στόχα έχουμε στον ΠΑΟΚ, βέβαια, Δημήτρη, και θα το σχολιάσουμε και αυτό. Πεχτάρα. Γυρίζει ο Μύρος Λαχτόφ. Πεχτάρα. Έτσι. Βεβαίω. Είσαι λίγο ανησυχόφιλο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί. 21 χρονών ο ένας, 22 χρονών ο άλλος, 19 χρονών ο τρίτος. Εντάξει, θα παίρνω. Ναι, δηλαδή πρέπει και κάποια παιδιά να μπουν και να παίξουν τώρα μεθαύριο. Όταν έρθουν. Πώς το λένε, τα προκριματικά του Champions League. Καλά τα λες. Ο Στόχ, ας πούμε. Ο Μύρο. Μπαίνει και παίζει χθες. Ναι. Μπαίνει και παίζει. Και ξέρεις και τι θα σου δώσει. Η ναι. Παιχτάρα. Και αν είναι σε καλή μέρα κιόλα, σου δίνει και πολύ παραπάνω. Ναι. Έπαθα σοκ που είδα το νούμερα του. Έπαθα Στόχ. Γιατί. Ο τύπος πέρσι. Πού ήταν πέρσι. Σλάβια Πράγας. Πήγε μέχρι 8 Europa League. Μπράβο. Πρωτάθλημα. 49 παιχνίδια. Ο Μύρος Αστόφ, έτσι. Στόχ. Αυτό που είχε στον πάγκο για κάποια χρόνια. Και βλαμμένο, ναι. Λοιπόν, 30 χρόνια, εγώ τον είχα και 32-33 το μεταξύ. Ναι. 14 γκολ, 13 assist. Καλώς. Ο Μύρος Στόχ. Στην Τσεχία, μάλλον. Ναι, στη Τσεχία με την πρωταθλήτρια Σλάβια Πράγα, ξαναλέω, η οποία πήγε μέχρι 8 του Europa League. Ο ποιον αποκλείστηκε. Πού με θυμάμαι. Α, okay. Μάλιστα, ωραία. Καλώς να έρθει. 30 χρόνια, καλή ηλικία, όρημη, ποδοσφαιρικά. Μιλάμε για παιχτάρα. Καλά είναι. Μιλάμε για παιχτάρα. Και πληροφορίες αναφέρουν ότι. Ότι έχει παντρευτεί. Εδώ και ένα-δύο χρόνια. Σημαντική έτσι. Λεπτομέρεια. Ασχολείται με τα παιδιά του. Γενικότερα έχει ηρεμήσει. Δεν είναι εκείνο το αγρίμι που ήταν τα πρώτα χρόνια που είχε έρθει εδώ. Που είχε, ξέρεις και αυτός λίγο με την πόλη είχε πάθει λίγο ένα σοκ. Όπως εντάξει. Οπότε δεν υπάρχει θέμα με αυτή την παιχτάρα.
Εγώ πάντα το γούσταρα αυτό, να ξέρεις. Πολύ μου άρεσε. Αλήθεις, αλήθεις. Μου άρεσε και όταν είχε τη Μοϊκάνα, αλλά τώρα ο καημένος δεν είχε καθόλου μαλλιά, του πέσανε. Ωραίος, ωραίος αλήθεις. Καλός, καλός. Καλός. Είναι καλός ο Στοχ. Και σου λέω, το πιο σημαντικό είναι, ρε φίλε, μπαίνει μέσα και παίζει. Δεν έχει ούτε ναι. να προσαρμοστεί, να κάνει, να ράνει. Εντάξει. Έτσι. Πιστεύω ότι όταν θα ενημερώθηκε ο Λουτσέσκου για αυτό που έρχεται στο κέντρο, τον Βραζιλιάνο. Τον Αγκούστο. Ναι. Τι σου παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ωραία όλα αυτά. Οκ. Οκ, but ναι, εγώ μαζί σας, ναι. Οκ, yes. Okay, ναι, το group, η ομάδα. Ξέρω εγώ, με τα πολιτική και όλα αυτά, αλλά θα φέρουμε κανένα παίχτη τώρα κανονικό να παίξει, θα γίνει. Γιατί. Ωραία. Ωραίο και ο Μιχάη, πολύ καλό παίχτη, ναι. Ναι, ο Μελιόπουλο από του καλύτερου στην ηλικία του, ευχαριστούμε πολύ. Με τα τσικό δουλειά. Κανένα κανονικό παίχτη, δεν θα φέρουμε να παίξουμε, τι θα γίνει. Ωραία. Τώρα εξτρέμιση. Του Στοχ δεν ξέρω κατά πόσο είναι τελειωμένο, να σου πω την αλήθεια. Στοχ, Ζαμπά, Μπίσεσβαρ, Ελκαντουρί. Ναι, πρόσεξε με λίγο. Έχει, ο Ελκαντουρί δεν νομίζω να μείνει, να ξέρει. Πιστεύω ότι μέχρι το τέλο του καλοκαιριού θα έχει βρεθεί κάτι άλλο. Εντάξει. Για τον Ελκαντουρί. Αλλά σε αυτή τη φάση είναι χρήσιμο. Για αρχή, μέχρι να ξεκινήσει ναι. το όλο. Γιατί ο Ελκαντουρί μπορεί να πέσει στο κέντρο. Μην βλέπει να το βλέπει μόνο πλάγια με τέτοια ταχύτητα που διαθέτει. Σπιρτάδα, έκρηξη στα πρώτα βήματα. Φοβερή. Ναι. Πώ το λένε, τι θέλω να πω τώρα και μου πει το Ελκαντουρί και με μπέρδεψε, φίλε. Γιατί και στα εξτρέμ πίσω ο ΠΑΟΚ έχει το Ζαμπά, το Λιμνιό, το Λάμπρου. Και ο Λάμπρου. Αλλά πολύ ωραία, παιδιά, πενταήμερη. Φύγαμε στη μεθήμερη, πολύ ωραία. Θα πάμε στη Ρόδο. Εντάξει, ένα εξτρέμ κανονικό έμπειρο δεν έχει πλην του Στοχ αν έρθει. Bismar. Ο Μπίσβερ δεν είναι εξτρέμ, ρε φίλε. Αλλά παίζει και εξτρέμ. Ναι, ναι, παίζει και εξτρέμ. Οκ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρώτο διάλειμμα. Πάμε. Με το Τσικόλα να παίζει από δίπλα για να αποφύσω και να βαράει. Επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα. Το κλόκερ σήμερα, όλη την ώρα. Όλη την ώρα κλόκερ θα βαράει σήμερα. Τσικόλα. Τι έγινε, Νίκο, γιατί άρχισε να έρθει, φίλε. Τρέχει το ρεπορτάζ. Τρέχει το ρεπορτάζ. Προβληματισμένο σε βρίσκω. Ρε φίλε, με το που κάνω στο δεζιστένεσαι, ρωτάω από ενδιαφέρον, ειλικρινά. Αν συνοχλούμε εδώ πέρα, πες το, δεν είναι πρόβλημα. Αν κάνουμε πολύ φασαρία, τίποτα τέτοιο. Εκνευρίζουν διάφοροι άνθρωποι. Ανθρώποι. Ανθρώποι. Ναι. Ναι. Όχι, κοίτα. Αυτές τις μέρες δεν έχει τόσο πολύ ζέστη. Όχι, καθόλου. Εγώ περνάω υπέροχα. Είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα είναι καλύτερα. Ρε φίλε, τι είναι καλύτερα. Σήμερα έβρεξε δύο φορές και δεν έχει δροσίσει δευτερόλεπτο. Αυτό πρέπει να το αποδεχθείς, ότι πλέον θα βρέχει και δεν θα δροσίσει. Μα ρε φίλε, πώς γίνεται να βρέχει και να μην κάνει λίγο δροσιά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, πόσο ρεύμα να πληρώσουμε το εργοδίσιο με πρώτον, δεύτερον, πόσο να αντέξουμε και το εργοδίσιο με το κεφάλι μας πάνω όλη την ώρα, ρε φίλε. Πονάει και το κεφάλι μας μετά από ένα σημείο. Κάνει και το δικό σου θέμα που κάνει το άλλο μέσα. Όχι, μια χαρά είναι. Εντάξει, κομπλέ. Έφερε άνθρωπο, σου καθάρισε τα. Ναι. Εντάξει, κομπλέ, όλα. Δηλαδή, γιατί ρε φίλε πρέπει να μπλέξουμε έτσι, ας πούμε. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, δεν γίνεται λίγο να μην ανοίγει το βράδυ και να μην μπαίνει λίγο. Δεν σου λέω να κάνει κρύο. Λίγο ρε παιδί μου να μπορεί να την παλέψει. Δεν μπορεί να σηκωθεί δύο φορέ το βράδυ για να ξαναδείξει το εργοδίσιο να κοιμηθώ. Δώσε το λίγο, δώσε το λίγο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δώσε λίγο τώρα. Δώσε. Πλέον δεν με παίρνει. Δεν είμαστε πλέον για τέτοιο. Όχι, ρε παιδί μου. Μα παίξει, έχει πολύ κόσμο που έχει περάσει λίγο και τα χρόνια. Γιατί αυτή η μουσική είναι ιδιαίτερη, δεν είναι. Ναι. Έτσι, έχει κόσμο που την ακούει και κόσμο που δεν την ακούει καθόλου. Εμείς όπου την ακούμε λίγο. DPG. Τη μουσική. Έτσι. Στο τέτοιο τελευταίο πάρτι που είχα βρεθεί πριν κάμια 3-4 μήνες που ήταν ο Dennis Ferrer. Είχαμε πάει δύο φίλοι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ψήλω συμπεθεριασμένοι, ρε παιδί μου κι εμείς. Εντάξει. Ωραία. Χαλαρή εκεί πέρα πέραμε τον ποτό μας. Είχαμε πάθει πλάκα με το τι γίνεται, φίλε. Με το πώς ουσίες κυκλοφορούσαν γύρω μας. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Ωραία. Κάτι τέτοιο στο Τόκιο δεν τα είχαν πετύχει σε εκείνη την κουμπί της πίτας. Είναι ένα μαγαζί το οποίο έτσι, κινείται έτσι εδώ και χρόνια. Ναι. Εγώ σου λέω τώρα για να πας σε DJ set, ρε παιδί μου, την κατάσταση. Ναι. Ωραία. Που δεν είναι τέτοια μουσική progressive. Ναι. Ο Πατριάρχης είναι άλλη κατάσταση εντελώς. Ωραία, είναι χάος τέλος πάντων. Αλλά μου είχε κάνει εντύπωση το πόσο εύκολα πλέον σε σχέση με παλιότερα κυκλοφορούν διάφορες ουσίες δεξιά και αριστερά. Είχα πάθει πλάκα. Έχει ακόμα, βγαίνει. Στρελής γίνεται. Και τα πιτσιρικιά έχουν χασέψει πλέον. Δεν έχουν. Ό,τι έχει, δώσ' το. Κατάλαβες. Η Γαβαδία τη χάνει σήμερα. Δεν φυλακίζει με τζάτσι. Πού είσαι, ρε Μπίλι. Το Μπίλι σήμερα τη γλίτωσε. Τέλος πάντων. Ναι. Ωραία είμαστε. Δηλαδή, ας πούμε, Μύρος Λαστόπ, πιστεύω ότι είναι τέτοια κατάσταση. Εύκολα, πηγαίνει εύκολα, και τη δίνει. Εύκολα. Παλιά. Ασχολείται. Κατάλαβες. Τώρα παντρεύτηκε και παίζει. Έχει το μάτι του τρελού άνθρωπο, δε φίλε. Τέτοιοι πρέπει να παίζουν. Καλοί και οι άλλοι, το group και δεν ξέρω τι. Αλλά πρέπει να έχει και ένα λίγο που το μάτι είναι λίγο γυρισμένο. Αλλά γυρισμένο με την καλή την έννοια, όχι. Με καλό τρόπο. Άιντε, βγαίνω και σου λέω και δεν μπορώ να κουνηθώ. Όχι. Έτσι. Τέλος πάντων. Να είναι καλά τα παιδιά.
Να είναι καλό πιστεύω, TV Τζίβα. Πιστεύω, Νίκο Παπαδόπουλο, ότι δεν έχει βρεθεί σε τέτοιο πάρτι. Εγώ. Πιστεύω πως όχι, όχι. Δεν είσαι, έχω βρεθεί σε μέρο που είχε τέτοια πιστεύω. Μουσική, αλλά όχι, δεν θυμάμαι τώρα αν είχε DJ ή όχι. Ναι. 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 Δεν έχει αφήσει χρήματα σε τέτοιες καταστάσεις, θέλω να πω. Δηλαδή, μπορεί να έχει βρεθεί. Α πούμε, Reworks είμαι σίγουρο δεν έχει πάει ποτέ. Τώρα θα με ρωτήσει και τι είναι και θα γελάσουμε πολύ. Ωραία. Εντάξει. Το Reworks είναι ένα από τα μοναδικά πράγματα, από τα λίγα πράγματα Θεσσαλονίκη που θυμίζουν Ευρώπη. Είναι δηλαδή ένα φεστιβάλ μουσικό το οποίο εδώ και χρόνια παραδόξως ναι. κρατάει πολύ ψηλό το επίπεδο. Και φέτος ειδικά, πώς θα γίνει να την παλέψουμε να πάμε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε, με το Reworks. Το Reworks είναι ή πρέπει να είσαι πιτσιρίκος, ή πρέπει, πρόσεξε με λίγο, πρέπει ό,τι υπάρχει. Να το παίρνει για να την παλέψει, κατάλαβε. Για να βγάλει την εμεί που πάμε τίμιοι με το ποτό, με τα ποτά μα, εντάξει. Το ποτό ξέρει από σημείο και μετά σε σβήνει κιόλα. Δεν έχει άλλο. Δηλαδή, πόσο να αντέξει. Δεν βγαίνω, μάνα μου. Αρχίζει, πονάει η μέση σε 5 ώρε όρθιο. Δεν μπορώ, πονάει τα ποτά. Εδώ έχει κόσμο. Γιατί γίνεται εδώ σε πολυχώρου και έχει διάφορα stages, α πούμε. Τελειώνει ο ένα, πα ένα άλλο. Πα στο άλλο, έχει ζέστη, έχει κόσμο. Δηλαδή, πανηγύρι μεγάλο, κατάλαβε. Δεν έχω πια την υπομονή, αλλά φέτο έχει πολύ, πολύ δυνατά ονόματα. Πολύ δυνατά. Δεν ξέρω αν θα την παλέψω. Αν βρω έναν ακόμα δυνατό, μπορεί και να πάω. Πού θα πας, Νίκο? Λοιπόν, μίλα μας γι' αυτό λίγο τώρα. Λοιπόν, εγώ τη σέβομαι καταρχάς, πολύ. Ναι, έχω να πω ότι έχει σπάσει όμως. Έχει σπάσει. Ναι, δεν είναι. Έχει φτιάξει εδώ, εντάξει. Καλά, όλες το κάνουν. Ναι, το ναι, έχει ναι. φτιάξει, ξέρεις, λίγο πώς το λένε. Καταρχάς, να πούμε για ποια λέμε. Γιατί είναι κόλλα. Μπράβο. Ναι, το έχει φτιάξει, μπορεί να είναι μια απλή. Ανυψωτική, να μην είναι δηλαδή κάτι άλλο. Ναι. Έτσι, γιατί περνάνε και τα χρόνια και όσο να είναι, παιδί, μπορεί να το βοηθήσει λίγο να κάθεται εκεί. Ωραία. Και αυτό. Ποια ιδέα, Χριστέ μου, είναι αυτή. Σε παρακαλώ, φύγε ρε φίλε. Φύγε ρε φίλε, σε παρακαλώ με αυτήν την ιδέα. Δηλαδή, μετά από τόση μάχη που κάναμε, έχει φαγωθεί από τις ελληνικές τηλεοράσεις. Ναι, ας πούμε τώρα το Νικολετάκι. Φαίνεται το κορίτσι γενικότερα του αρέσει, ρε παιδί μου, το να φτιάχνει πράγματα πάνω της. Δηλαδή, τώρα... κακό αυτό, εμείς το καταλαβαίνουμε. Ναι, απλά τώρα εδώ που χαμογελάει λίγο. Βλέπεις, αυτή λίγο εδώ είναι η αποθέωσα. Αυτή είναι δηλαδή. Σου αρέσει, ε. Ναι, το έχεις ακούσει τραγούδι της. Το πιο. Πάπι λέγεται το τραγούδι. Νομίζω ότι ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει στο YouTube κανονικά. Είναι από ένα ψηλό live που έγινε. Θα κυκλοφορήσει κάπου στο κοντά μαζί με Kings. Ήτανε στη Μύκονο λοιπόν. Αποκλείεται. Ναι. Ο Πετράν είναι ένας στην Ελλάδα, να ξέρετε. Ο Πετράν, να ξέρετε, τον ακολουθώ. Ναι. Καθημερινές πηγαίνει βουλιαγμένη, Σαββατοκύριακο πάει Μύκονο. Συνέχισε. Να κάνει πίδι. Λοιπόν, βουλιαγμένη εκεί πέρα. Λοιπόν, ήταν στη Μύκονο ο Πετράν με τον Γιώργο Λιάγκα που είναι κολλητή. Με παρέα τη Βίκη Κάβουρα και την Νικολέτα Καρά. Μάλιστα. Μήπως παίζει κάτι. Η Βίκη Κάβουρα, παρότι δεν έχει παρουσιάσει κάποιο έργο γενικότερα, Νίκο Παπαδόπουλο, στη ζωή της, παίζει πάρα πολύ σε όλα τα προβλημένη. Ναι. Πιστεύεις ότι κάνει κάτι αυτό το κορίτσι? Πολλά. Και προβάλλεται. Πολλά. Ταράζει την καθημερινότητά μου. Σου αρέσει. Πολύ. Δεν τη θυμάμαι καν. Αυτή είναι. Ναι, ρε. Άρε, εγώ νόμιζα ότι είναι τέτοια αρέσει αυτή. Πώς τη λένε? Ποια, ρε. Η Παναγιώταρου. Η Αλεξάνδρα δεν μοιάζει πολύ εδώ. Ποια Παναγιώταρου? Εκείνη, ρε, που ήταν στο. My Style Rocks, εκείνο το ξανθό με το πλαστικό. Όχι ρε. Μοιάζει πάρα πολύ εδώ. Εδώ μοιάζει πάρα πολύ πάντως. Γι' αυτή σου έλεγα για το Πάπι. Και αυτή... ήταν για μπάνιο, λέει, ο Λιάγκας με την Κάβουρα. Ναι. Λοιπόν, μαζί, δες εδώ, Γιώργαρος. Αηδία, ρε. Γιώργαρος. Πριν παντρευτεί τη Φέη, ήταν σε κάνε πολύ καλή στην άκρη, βρε μπουρούχα, να δούμε. Πριν παντρευτεί τη Φέη, ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Τότε ήταν στο Star που έκανε το δελτίο ειδήσεων. Ψένιος. Φίλε, δεν το συμπαθούσα ποτέ μου, ήταν πάντα εκπληκτικά αντιπαθής. Πάντα. Οκ. Και... αυτό με τα κλειστά φώτα να ξέρει. Σήμερα εντάξει, παίζουμε τέτοια μουσική. Και okay, άλλε φορέ που μπορεί να πέφτει και λίγο νύστα. Να τα αλλάξουμε, έτσι. Θα τα αλλάξουμε τώρα. Όχι, καλά είναι τώρα. Τώρα είναι καλά. Λοιπόν. Με έχει φτιάξει ο DPG, να ξέρει. Ήταν σαν να πήρε και εγώ τίποτα. Κάνα δύο γραμμάρια. Ψάχνω τι φωτογραφίε τώρα αυτών των δύο. Πήγε και ο Πετράν λοιπόν με την Νικολέτα την Καρά και κάνανε μπάνιο μαζί. Εντάξει. Ωραία, ρε φίλε. Πού είναι το τέτοιο τώρα σαν παιχνιδίζανε στην θάλασσα. Εντάξει. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι τώρα πώς είναι η κουβέντα. Άκουσε με λίγο. Ωραία, η κουβέντα τώρα είναι ένας εκ των δύο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι φίλοι. Ωραία, πες ότι είναι φίλοι. Έλα ρε, θα πάμε στο σπίτι, ξέρω εγώ, την Παρασκευή, στη Μύκονο. Ω, ψήνομαι. Θα βρεις κανένα μου. Ρε φίλε, κάτσε να δω, θα κάνω, θα σε πάρω να σε πω. Ναι. Κατάλαβες, Βίκη Κάβουρα. Σε ψήνει, ρε. Μου είπαν να έρθουν και αυτές. Να πω και την Νικολέτα, πες και την Νικολέτα. Ναι, μου είπαν να έρθουν και αυτές. Και πέφτει το τηλέφωνο. Βικάκι, αγάπη μου, πού είσαι, χαθήκαμε. Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο. Ναι. Κατάλαβες. Θα είμαι στη Μύκονο. Ναι, απίστευτο, δεν το πιστεύω και εγώ θα είμαι. Ωραία. Και κάπως έτσι έχει γίνει το σκηνικό. Η φασαρία τώρα είναι. Η Νικολέτα κάνει και είναι και φρέσκο χωρισμένη, έτσι. Και πήγε στη Μύκονο με το που φρέσκο χώρισε.
Θα μου πεις χώρισε, δεν χώρισε, θα πήγαινε έτσι κι αλλιώς. Καλά, okay. Ναι. Τα έχει γευτεί με ένα πολύ φτωχό άνθρωπο, ένα επιχειρηματία. Ναι. Γιατί αυτές... Λοιπόν, μου έχουν πει ότι. Ναι. Τέλη Μαΐου, Ιούνιο, τέλος πάντων γενικά, δουλεύει πολύ ποδοσφαιριστή Μύκονο και όχι μόνο Έλληνα. Ωραία, και ξένο, γιατί είναι εξαιρετικό το διάστημα διακοπών των ποδοσφαιριστών. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος δουλεύονται αρκετά άνθιπο celebrities. Ξέρεις ρε παιδί μου, Βίκη Κάβουρα ας πούμε. Ωραία. Αύγουστο δουλεύει full άραβα, ξένο, πολύ τέτοια κατάσταση. Και το Σεπτέμβριο πια. Συναυλία Αντώνη Ρέμου στον Άμμο. Ο γνώστης λοιπόν της Μύκονου πάει το Σεπτέμβριο. Δηλαδή η παλιά καλή οικογένεια που πηγαίνει στη Μύκονο και έχει σπίτι πέφτουν, δεν θα μπλέξει. Πέφτουν οι ρυθμοί. Δεν θα μπλέξει, θα πάει το Σεπτέμβριο. Ωραία. Όχι ότι δεν θα κάνει τα δικά της, θα τα κάνει. Απλά το Σεπτέμβριο είναι πιο χαλαρά. Κατάλαβες. Έτσι είναι πληροφορίζουμε από το νησί. Μάλιστα. Που έχει πολλή αντιπροσωπεία της πόλης στο νησί, να ξέρεις, που δουλεύει. Εντάξει. Πάει εκεί για να δουλέψει. Γιατί πέφτουν καλά χρηματάκια. Πολύ ωραία. Η εμφάνιση εδώ του συναδέλφου. Ποιο είναι, ο Λιόλη, νομίζω λέγεται. Ούτε εμεί φανούσε. Ναι, ναι, είναι αυτό που κάνει βόλεξη στην ΕΡΤ εδώ και 500 χρόνια. Ωραία. Δηλαδή, λογικά από την ΕΡΤ είναι καμιά 2.000 αυτό που πήρε τώρα. Ωραία δουλειά. Ναι, ναι. Βόλεϊ. Βόλεϊ, περιγράφει βόλεϊ. Εδώ και χρόνια. Και μυστικά. Πάντα ανοιχτή ΕΡΤ. Έτσι, μπράβο. Και μυστικά. Μια δημοκρατία θα κάνει με την ΕΡΤ τώρα που θα. Δεν μπορεί να την κλείσει. Πήγα χθε το βράδυ στο σπίτι. Ξαπλώνω, ρε παιδί μου, κανένα. Εγώ θα πω ότι η ΕΡΤ έχει ενδιαφέροντα προγράμματα. Ναι. Και όχι μόνο από αυτό, έχει μπει και λίγο στο mainstream κομμάτι με κάτι πολύ ενδιαφέρουσες σειρές. Το κανάλι το αθλητικό έχει να δώσει. Ναι. Και το αθλητικό κανάλι είναι καλό, ναι. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι καλύτερο βέβαια, αλλά οκ. Okay. Για πες. Για αρχή καλά είναι. Έχω πάει χθες το βράδυ στο σπίτι. Ναι. Κατά τη μία. Ξεντύνομαι. Mm-hmm. Ξαπλώνω στον καναπέ. Ανοίγω λάπτοπ. Mm-hmm. Και λέω θα κάσω να δω κούλι. Μπράβο, Νίκο. Να τον δω, τι είπε. Εκπληκτική απόφαση. Αν ήταν ο είχα πει την περιέργεια, ρε φίλε. Αν ήταν ο σταμάτης, έβλεπε κάτι άλλο. Οκ, okay, εντάξει, ναι. Λοιπόν, είχε χαβαλέ. Γέλασε. Δεν σου λέω ότι. Γέλασα κυρίως στο κομμάτι που τον είχαν οι άλλοι τρεις εκεί πέρα καθυστερημένοι που τους αγαπώ βέβαια και τους λατρεύω. Και αυτός ρε παιδί μου το αντιμετώπισε με χιούμορ. Εντάξει, πήρε τη σημαία του Πασόκ στα χέρια του, την κράτησε, τη χάιδεψε. Λέει είναι vintage. Yeah, vintage. Και είπε ότι έχω πάει, λέει, σε συγκέντρωση στον Τρίτο Παπαδρέο την δεκαετία του 80. Έκανα κάμεο, όπως είπε, έκανα κάμεο. Ή πήρε από την Αμερική. Λοιπόν, για να δω πόσο κόσμο είχε. Mm. Και το ρωτάνε, είχε, είχε. Ναι, είχε. Μάλιστα. Ενώ ξέρεις ποιο ήταν το λάθος στη συνέντευξη, για όσους την είδανε, μπορεί να το αντελήφθηκαν κι αυτοί. Ενώ είπαν ότι δεν θα ασχοληθούν με πολιτικά. Με τι θα ασχολιόντουσαν, φίλε, δηλαδή. Η κουβέντα στο τέλος, από ένα σημείο και μετά, πήγε στα πολιτικά. Να. Είπε και για τους καπνιστές ο Κούλης. Εγώ δεν είμαι μαζί του. Τι είμαι βασικά και δεν είμαι. Θα το κόψω σε όλους τους κλειστούς χώρους. Μακάρι. Παντού. Μακάρι να το κάνει. Εγώ στο διάλογο. Μακάρι να το κάνει, φίλε. Και του λέει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εγώ λέει δηλαδή. Που κάνω, λέει. Κάποια τσιγάρα την ημέρα, ας πούμε, λέει. Θα πάω στα μπουζούκια, δηλαδή, και θα μου το... και δεν θα μπορώ να ανάψω ένα τσιγάρο, λέει. Όχι, θα βγεις έξω. Όπως κάνεις στο εξωτερικό όταν είσαι έξω κάποιος σε ένα καλό μαγαζί. Κάτσε ρε Νίκο, περίμενε, εδώ έχουμε Greek μπουζούκι όμως, εντάξει. Και τι. Έχουμε Greek μπουζούκι. Πολύ ωραία. Όπου πας, ρε παιδί μου, έχει. Δεν θα σου πω Βασιλικάρα, δεν είσαι φαν. Κωνσταντίνος Αργυρός, ας πούμε. Ναι. Ναι, αυτό θα τον άκουγες περισσότερο από τον άλλον. 100%. Ωραία, άρα προχωράμε με το συγκεκριμένο κόνσεπτ. Εντάξει, και πάει ρε παιδί μου, ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Έχεις μπουκάλι ανοιχτό. Δεν θα ανάψεις τσιγάρο, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Να σου πω λίγο κάτι. Αν εκτός από το πρόστιμο αυτό ναι. που θα τρώει ο μαγαζάτορ, τρως και εσύ πρόστιμο. Ναι. Πώς το βλέπεις σαν ιδέα, θα το ξανανάψεις το τσιγάρο. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Μπράβο. Να βάζεις το μαγαζάτορο να πληρώνει. Ρε. Το μαγαζάτορο γιατί δεν πληρώνει. Αυτό θα το σου πει. Δεν έχει θέμα. Μαζί με το μαγαζάτορο και σε σένα. Γιατί όχι. Ρε φίλε, δεν γίνεται να βγαίνουμε ψυχά με κάμερα τη γάμου. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ που είμαι χρόνια παφητικό καπνιστή, ναι. Έχω να πω ότι. Παφητικό. Σε μαγαζί που πίνει ποτό, παλεύεται αν δεν έχει κάτσει όλο ο καπνό από πάνω σου, δεν έχουν μυρίσει τα ρούχα σου και όλα αυτά. Πλέον τα περισσότερα μαγαζιά, είναι η αλήθεια, επενδύουν πράγματα στον εξαίρισμο. Ναι. Okay. Και αρκετά πλέον και στη Θεσσαλονίκη είναι άκαπνα. Αρκετά μαγαζιά. Πώς. Ωραία. Είναι άκαπνα. Εσένα σε ενοχλεί πολύ ο καπνό έξω. Όχι. Εμένα με ενοχλεί όταν μυρίζω. Πλέον. Δηλαδή, θα με ενοχλήσει αν γυρίσω σπίτι και μυρίζει η μπλούζα μου, ρε φίλε. Ξενερώνω, δεν μπορώ. Αν μυρίζω τα μαλλιά μου, κατάλαβες, αυτό δεν μπορώ. Και δεν τον μπορώ επίσης την ώρα που τρώμε. Πλέον. Μετά το δηλαδή, φαΐ. Όχι, μετά το φαΐ, φίλε. Βγες, έξω και κάπνισε. Μετά το φαΐ το δικό σου. Άμα είσαι έξω στο μαγαζί και τρως. Και εγώ από δίπλα και τρώω, γιατί να τρώω, να τρώω και να το έχω και το καπνό με στη μάμα μου. Ναι. Έκανες το φαγητό σου, έφαγες πολύ ωραία, έξω, τσιγαράκι, επιστρέφεις πίσω, πίνεις το κρασί σου, τελείωσες. Επίσης, όπως έχω πει και άλλες φορές, στο εξωτερικό υπάρχει
η λέξη που λέγεται smirting. Smirting. Ναι, το smirting είναι το flirting. Ωραία. Όταν βγαίνεις έξω το μαγαζί για να καπνίσεις. Ναι. Κατάλαβες. Βγαίνει από το smoke και το flirt. Φάγαμε το φλου, βάλαμε το σμου και έγινε smirting. Κατάλαβες. Τι είναι αυτό τώρα. Smirting. Πέρα από αυτό. Έχω ανοίξει το Chrome στο κινητό. Ναι. Και μου έχει πετάξει ένα άρθρο το οποίο δεν θυμάμαι να ανοίξει ποτέ. Και λέει, μα την Παναγία τώρα σου λέει, δεν θυμάμαι το άνοιξα. Έχεις τη δική της λειτουργία. Νοικοκυρέψαμε την ΚΑΕ Άρης, εξοφλήσαμε χρή, πληρώσαμε παίχτες. Μπράβο. Το έργο της διοίκησής του, το οποίο αποσυμφόρησε τον Άρη από αρκετά οικονομικά προβλήματα, γνωστοποίησε την τρίτη ο πρόεδρος ΚΑΕ Άρης Γιάννης Καρακίτσος. Με έγραφε δήλωσή του. Καρακίτσος Ερπάνος. Η ομάδα λέει έχει νοικοκυρευτεί και τόνισε στους παίκτες ότι έχουν πληρωθεί λίμε και τους Λέλα Πακαρακίτσου. Στη δήλωση του εξάλλου αναφέρει ότι ο Φίριτς θα επιστρέψει στην ομάδα καθώς έφυγε. Σίγουρα κάποτε είχε μπει και από το πίσω-πίσω έμεινε κάπου. Με προπονητή τον Τράγκα Σάκοτα. Όχι, ρε! Νοέμβριο του 2000. In.gr. Έλα, κάπως θα έχει μείνει. Okay. Κατάλαβες, Νίκο. Γι' αυτό λοιπόν, αν βγει ο Κούλης και το κάνει αυτό το πράγμα, από μένα έχει ένα credit, ένα μπράβο. Μάλιστα. Που δεν νομίζω να γίνει βέβαια. Αλλά, okay. Δεν είμαστε στην Ελλάδα σε αυτή τη φάση. Στην Κύπρο, ας πούμε, για παράδειγμα, εφαρμόζεται. Στην Κύπρο, Νίκο, πού καπνίζεις, φίλε, όταν πας στα μπουζούκια. Μπουζούκια δεν έχεις στην Κύπρο. Όταν πας έξω. Δεν πάω και μόνο. Καλοκαίρι. Έξω. Έξω. Πολύ ωραία. Αφού αν μπεις μέσα και σου πούνε απαγορεύεται, θα κάνεις. Θα βγεις έξω να καπνίζεις, ναι ή όχι. Μπαίνεις μέσα και σου λέει, αδερφέ, απαγορεύεται. Θα βγεις έξω να καπνίσεις. Στις Βρυξέλλες το Φλεβάρι, για παράδειγμα. Που έχουμε πάει σε μια μπιγαρία. Ναι. Εντάξει, που εκεί πέρα αποδέχεται πίνεις, κάνεις, ράνεις κτλ. Και θες να τραβήξεις τσιγάρο. Βγαίναμε έξω και κάπου. Εκεί γιατί το έκανες. Γιατί εκεί είναι εκεί. Άρα ρε φίλε, να γίνει και εδώ, εδώ. Τι να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή. Και σου ξαναλέω, είναι πολλά μαγαζιά πλέον στην πόλη που αρχίζουν και που δουλεύουν το άκαπνο. Και μπράβο τους που το δουλεύουν. Μάλιστα. Και δεν στο πάει εχθρικά. Σου λέει όταν κάποιος δεν ξέρει ότι κοίταξε να ρε αδελφέ, απαγορεύεται άμα θες μπορείς να βγεις έξω. Κατάλαβες. Κάνεις το τσιγάρο έξω, μπορεί να πετύχεις εκεί που κάθεσαι έξω μια κοπέλα. Ωραία, να πιάσεις το πίρι-πίρι. Κατάλαβες. Πω, δεν τι παλεύω ρε, χωρίς τσιγάρο εδώ, μέσα ναι, η κουβέντα. Και κατάλαβες. Εγώ άστα να πάνε. Ναι. Δεν μπορώ, έξω να έχει μείον 5 και εσύ έτσι εκεί πέρα στο μπρεζάκι να καπνίσεις. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, και άρα, γίνεται το smirting. Άρα το μήνυμα του Νίκο Μοσχοβίτη πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Κόφτε τσιγάρο και κάνετε smirting. Και ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής είναι καπνίστε έξω να βρείτε γκόμενα. Ακριβώς. Νέτα, σκέτα. Ή έξω έχω γκόμενο. Πάμε στο διάλειμμα. Αλλά τη γη. Στο μεταξύ δεν είναι στο πρόβλημα ότι έχει πάλι ταινία με την Ρένα Βλαχοπούλου. Έχει και τον ατελείωτο η ταινία με την Ρένα Βλαχοπούλου. Δηλαδή. Δεν τελειώνει ποτέ. Πριν φύγω από το σπίτι σε κάποια φάση που έκανα μια γύρα, το πέτυχα. Εδώ είμαστε. Μιλάμε για έπος. Παλαντέρ, πώς το είπαμε, το Τσικολά. Τσικόλα Κλόκερς. Τσικόλα Κλόκερς. Καλά ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. DPG 7000. Μας άνοιξε τα μάτια και τα αυτιά ως συνήθως. Ο σταθμός του είναι πολύ δυνατός. Που είναι ιντερνετικός βέβαια, σταθμός. Ναι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και κανονικός. Δεν ξέρω, αλλά έλα, για φαν αυτής της σκηνής είναι πολύ καλός. Είναι, πολύ είναι, καλός. Είναι. Δεν υπάρχει χρόνος, ακούει μόνο τέτοια μουσική. Υπάρχουν. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω πάντα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή δεν μπορώ, ας πούμε, να είμαι σε φάση κάθε φορά που έχω δουλειά και να παίζει μουσική, γιατί γενικότερα όταν είμαι σε υπολογιστή παίζει λίγο μουσική από δίπλα. Αλλά υπάρχει κόσμο που το κάνει και έτσι, να ξέρεις. Στη δουλειά του δηλαδή και μπορεί να παίζει έτσι, όλη την ώρα από πίσω. Διάφορα παιδιά τα οποία είναι φαν. Λοιπόν, τι άλλο γίνεται, Νίκο Παπαδόπουλε, για πες. Πώς τον βλέπεις τον Μίροσλαβ Στοχ. Καλή κίνηση, έμπειρη. Σε καλή ηλικία. Mm-hmm. Έχει να δώσει. Πρέπει να έχει οριμάσει όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι λένε οι πληροφορίες. Αν όντως ισχύει. Είχε ξανακουστεί ο Στόχ για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ναι, διάφορες μεταγραφικές περιόδους ναι. Έχει ξανακουστεί. Κυρίως Γενάρη νομίζω θυμάμαι ακουγόταν μια ναι, διαφορές. Γενικά είναι από τις περιπτώσεις που συχνά πυκνά προτείνονται. Απλά τώρα, εμένα δεν ξέρω. Στο μυαλό του κάποιος θα πει ότι ρε παιδί μου, στο πέρασμα από τον ΠΑΟΚ έχει σκαμπανεβάσματα, έχει ξεκινήσει πολύ ναι. Καλά. Μετά στην πορεία σεζόν χάθηκε, μετά επέστρεψε στο τέλος στα play-off που βοήθησε. Ναι. Εμένα μου φαίνεται για πολύ στάνταρ λύση, κατάλαβες. Δηλαδή, ξέρεις τι θα πάρεις. Ωραία. Είναι παίχτης που τα τελευταία χρόνια, παρότι τον ψιλοχάσαμε λίγο, έχει κάνει καλές σεζόν. Με αποκορύφωμα αυτή που έκανε πέρσι με τη Σλάβια. Και όντως, ρε φίλε, ξέρεις τι παίρνεις. Δηλαδή, παίρνεις ένα παίχτη ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Είναι. Πώς σου λένε, Ρενίκο, αυτούς που παίζουν με το αντίθετο πόδι. Από την πλευρά. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα παίζει από αριστερά. Έχει ένα τρόπο να συγκλίνει τέλος πάντων εξαιρετικό και εφόσον τον έχει σε καλή κατάσταση,
Έχει τρομερή έκρηξη και είναι παίχτης που μπορεί να σου φτιάξει φάσεις μόνος του. Είναι αυτό που δεν ξέρω αν έχει ο Πάουκ στα εξτρέμ του μέχρι τώρα. Το έχει ίσως από τον Ζαμπά, αλλά από τον Ζαμπά το έχει όχι σε διάρκεια στη μία χρονιά που τον είδαμε τον άνθρωπο. Και με... Όπα, έφτασε το πλοίο, παιδιά, έλα. Μπήκε το πλοίο. Πάμε. Πάμε, παιδιά, έλα. Τώρα πετάμε τα σκοινιά για να το δέσουμε. Ωραία, έρχεται τώρα, τρέχει. Οπ, το δέσαμε το πλοίο σιγά-σιγά. Χαλαρά την έχει τη δόνηση ο Νίκος. Πρέπει να έχει τη δόνηση του δονητή, που είναι για συγκεκριμένη δουλειά. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό που λέγαμε με το στόχο είναι ότι. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά έτσι μου φαίνεται. Μία στάνταρ λύση που ξέρεις τι παίρνεις. Όχι φθηνή. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι τα δεδομένα, τα οικονομικά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει πληρώσει και τη Σλάβια για να τον αποκτήσει. Πραγματικά έχει μια εκπληκτική χρονιά στην Σλάβια, έχοντας παίξει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια 49 μάτς με 14 γκολ και 13 assist. Μια χρονιά που η Σλάβια πήρε το πρωτάθλημα, που ήταν η καλύτερη ομάδα της Τσεχία. Μια χρονιά που η Σλάβια πήγε μέσα στο Europa League, ήταν βασικό της τέλεχος. Και νομίζω ότι αυτό που έλεγα και πριν για το στόχο είναι ότι έρχεται, μπαίνει και παίζει. Δεν έχει ούτε χρόνο προσαρμογής, ούτε να περιμένεις, ούτε τίποτα. Εμένα μου φαίνεται μια ενδεδειγμένη λύση, θα φανεί. Γιατί ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ στα πλάγια έχει το Ζαμπά 21, έχει το Λιμνιό, αυτός 21, έχει το Λάμπρου και αυτός εκεί 21-22. Του λείπει εμπειρία. Νομίζω ότι κάτι ανάλογο, εφόσον πάρει το στόχο, έτσι, γιατί ακόμα ξαναλέω δεν είναι κάτι οριστικό και δεν ξέρω κατά πόσο είναι τόσο κοντά όσο λέγεται. Στη Σλάβια ήταν από το 17, τα δεύτερα χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Σου λέω, παντρεύτηκε, γύρισε εκεί πέρα και βρήκε το λιμάνι του. Και έβγαλε μετά τον ΠΑΟΚ πολύ μεροκάμα του Τουρκία και λίγο. Νομίζω πέρασε, πήγε και κάτω. Ναι, Αραβικά Εμμυράτα εκεί πέρα. Ναι. Στην Αλ-Αϊν, United Arab Emirates. Γενικά αυτό είχε μπλέξει με τη Φενέρ, ρε φίλε. Είχε μεγάλο συμβόλαιο. Δεν μπορούσε να φύγει, όχι ιδανικό πήγε. Στον ΠΑΟΚ ιδανικό είχε, δεν θυμάμαι καλά. Ναι, ιδανικό τη... 13-14 από τη Φενέρ. Ναι. Και αν θυμάσαι, είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά με εκείνο τον γκολ μέσα στη Σάλκε. Ο ΠΑΟΚ είχε πληρώσει 900.000 για να τον πάρει ιδανικό. Ενίκιο, ρε φίλε. Τι λέει, ρε φίλε. Εννοεί προφανώ, ρε φίλε, όχι να πληρώσει τη Φενέρ για να τον πάρει. Εννοεί το συμβόλαιό του μάλλον. Ναι. Τότε είχε Σιβάν. Ναι, ρε. Είχε το 13. Ήταν η χρονιά που πήρε τον Λούκα και τον Στοχ τότε. Ο αγαπημένο Λούκα. Ναι. Ο Λούκας τώρα, να σου πω την αλήθεια, δεν θα τον ήθελα. Τώρα. Ναι. Ναι. Α, τώρα ναι! Απλά εκείνος, με εκείνον μπλέκεις, ρε φίλε. Μπλέκεις, δεν είναι. Εκείνος κάθε χρόνο φεύγει. Άμα δεν παίζει, γκρινιάζει, είναι περίεργος τύπος. Τέλος πάντων, μια τέτοια κίνηση, εφόσον τελειώσει και το στόχο, νομίζω ότι πρέπει να γίνει και στην επίθεση. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι, αλλά μιλάμε, τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται ότι μιλάμε για ένα τέτοιο, θα πρέπει να μιλάμε για ένα τέτοιο παίχτη. Δηλαδή έμπειρο που τον βάζεις και παίζει. Και δεν είναι ούτε. Οκ, okay, ο Στοχ τώρα τι προοπτική μεταπόληση έχει, Ρενίκο, στα 30 καμία. Του. Δεν έχει. Οκ. Okay. Εντάξει, το ξέρω ότι είναι μια λύση που δεν. Το πιθανότερο είναι να μην φέρει χρήματα πίσω. Οκ. Okay. Μπορεί να στα φέρει όμως μπαίνοντας στο Champions League, φίλε. Έτσι. Ήθελε έναν έμπειρο παίχτη εκεί πέρα. Συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι και ένας έμπειρος χρειάζεται και στον άξονα και ένας έμπειρος χρειάζεται και στην επίθεση. Έτσι λέω εγώ. Προσέξτε λίγο για να καταλαβαίνετε κάτι. Έλα, Νίκο, έλα, αγόρι μου, έλα. Άντε, πέστε ρε. Θα μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά τώρα. Πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Εδώ πέρα. Πάμε. Το να παίρνεις νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, θες Έλληνες, θες ξένους, είναι κάτι πολύ καλό, θετικό. Εγώ με το χρήσιμο το μάλλον το απόγευμα που του λέω: να πάρουμε έναν τρίτο φορ, να πάρουμε έναν τρίτο φορ. Πάρε ένα νεαρό. Ένα που μπορεί να σου δώσει κάτι στο μέλλον. Αν έχεις έμπειρους επιθετικούς, έτσι. Πρόσεξε, εκεί ήθελα να καταλήξω. Προσέξτε. Οι νεαροί μόνοι τους ποτέ δουλειά δεν θα σου κάνουν. Οι νεαροί πρέπει να μπολιάζονται, περίμενε, πρέπει να μπολιάζονται δίπλα στους έμπειρους. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Εδώ τώρα στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, δηλαδή ο Ακπομ που δεν είναι 30, είναι ένα παίχτη που έρχεται από την Arsenal, έχει πληρώσει για αυτόν κάποια συγκεκριμένα χρήματα. Ο Ακπομ Ρενίκο είχε κάνει Premier League τώρα, εντάξει, okay. Αυτό σου λέω. Δεν είναι δηλαδή ένα νεαρό από τι ακαδημίες, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Του Φιντέρσκι, που είναι ακόμα και αυτό πιτσιρικό. Ο Φιντέρσκι ήταν με την Πολωνία στο Euro Under 21, είναι 20 χρονών. Έτσι. Οκ, okay, εκεί το περιμένει και λίγο. Απλά σου λέω ότι επειδή είναι αυτό που λέμε κάθε καλοκαίρι με τα προκριματικά, ρε φίλε, τα προκριματικά δικά του Champions League τώρα. Έχεις να παίξεις δύο γύρους αν πάνε όλα καλά. Δηλαδή έχεις πραγματικά μπροστά σου, αν είσαι και λίγο τυχερός στις κληρώσεις. Έτσι, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θέλει. Γιατί να μην έχεις τον Αύγουστο σε εκείνα τα παιχνίδια
τέτοιου παίκτε τύπου Στόχ. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Έτσι μπορεί να σου πει κάποιο άλλο ότι είναι τρελάκι όταν εδώ έβγαινε και έπινε και δεν ξέρω εγώ τι. Οκ. Okay. Ωραία. Εγώ μιλάω για παίκτε οι οποίοι ξέρει τι θα σου δώσουν. Έτσι. Και δεν χρειάζεται χρόνο προσαρμογή. Δηλαδή να σου πω λίγο κάτι. Πάνε πάρε και τον Μπέρκ, ρε φίλε. Πάνε πάρε και τον Μπέρκ. Πάνε πάρε και τον Μπέρκ. Δύο χρονάκια, ρε φίλε. Τα είχα πληρώσει κάτι παραπάνω. Okay. Με Στόχ και Μπέρκ δεν μπαίνει. Ομίλου. Δεν μπαίνει αυτό. Όχι, ρε. Περιμένει. Καλά, δεν είναι και δεδομένο. Απλά θα αυξήσει πιθανότητε σου. Ναι, δεν σου λέω ότι το κλείδωσε. Θα αυξήσει πιθανότητε. Ναι, δεν είναι ότι κάθε χρόνο σου ομίλου τσέπο λύνει και τώρα σου. Απλά ναι, σου λέω, ρε παιδί. Θε να στηρίξει το τσούπα. Μα να το στηρίξει, δεν σου είπε κανένα τίποτα. Τσούπα. Δεν σου είπε κανένα να με το στηρίξει. Αλλά να έχει και αυτό που χρειάζεται την ισορροπία. Επίση, ενδιαφέρον project ο Douglas Augusto. Ωραία. Δεν λέω. Έτσι και είναι και. Douglas ή Douglas είναι ελληνικό. Douglas, Douglas. Τον έχω δει Αουγούστο. Τον έχω δει Αουγούστο. Τον έχω δει Αουγούστο. Αουγούστο. Εντάξει. Εγώ νομίζω ότι λέγεται Douglas πάντως. Γιατί ο Douglas Κώστα τη κυβέρνηση λέγεται Douglas Κώστα. Εμείς το λέμε Douglas όμως γιατί είμαστε να πούμε. Κάποιοι άλλοι το λένε και Douglas. Douglas. Μην την ψάξει τώρα. Είναι Douglas. Μάλιστα. Το κύριο Douglas θα ήταν. Douglas το μουστό στο μουστάκι. Δηλαδή και αυτό έχει ενδιαφέρον, παιδί μου, σαν project. Αλλά τώρα αυτό το παίχτησε η Μέση Λουτσέσκου. Θα χαιρόσω αν σου λέγανε ότι. Coach, αυτό είναι και το κέντρο. Ρε παιδιά, θα παίξω ξέρω εγώ με τον Άγιαξ. Λέω τώρα εγώ παράδειγμα. Πιθανό. Τον 22χρονο την Παΐα θα βάλω. Και όχι Μπαχία που τη λέτε όλοι, ρε παιδιά. Ποιο τη λέει Μπαχία. Όλοι. Τι γράφουν. Μπαχία. Μπαχία. Ποτέ. Μπαχία. Μπαΐα λέγεται. Μπαχία. 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 Ναι. Ναι. Καταλαβες. Δηλαδή και ο προπονητής λίγο θέλει και λίγο στήριξη. Μπαχία. Αί το πρωτάθλημα πήρε. Έτσι. Έτσι. Πήρε και double. Ωραία, δηλαδή φέρε τους παίχτες. Potential. Πάρε τους παίχτες που θέλεις για τη λογική σου, που εγώ είμαι μαζί σου. Έτσι. Project, παραγωγικές ηλικίες, πολύ ωραία. Συμφωνώ εγώ σε όλα αυτά. Αλλά να έχουμε και τους άλλους οι οποίοι θα μπουν και θα παίξουν, ρε φίλε. Άμεσα. Ο Douglas Augusto, αν θα έρθει αύριο, έτσι, να ξεκινήσει. Το καλό με αυτό είναι ότι παίζει. Αφού θα έρθει, ότι θα έρθει, ρε. Ναι. Δεν έχουμε ενημερωθεί επίσημα. Έτσι γράφουν οι Βραζιλιάνοι. Το καλό με αυτό είναι ότι έπαιζε μέχρι τώρα. Στην Μπαΐα. Δηλαδή είχαν αγωνιστική δράση. Αλλά είναι ρε φίλε πρώτη φορά στην Ευρώπη. Είναι μια διαδικασία που. Θέλει προσαρμογή. Θέλει προσαρμογή, κατάλαβες. Ενώ ο Στόχ έρχεται σήμερα. Έχεις παιχνίδι αύριο. Παίζεις με την Μπενφίκα. Μπαίνει και παίζει. Απλά πράγματα. Έτσι. Έτσι πιστεύω εγώ. Μάλιστα. Με το καλό να έρθει. Μια τριάδα πίσω από τον επιθετικό που έχει μπει σε Βαρστόχ και Ζαμπά. Καλή γενικό παντό που δεν. Πέλκα. Είχε επίση βαρύπα τώρα. Εγώ πρέπει τον Πέλκα. Αυτό πίσω. Πέλκα θα είναι πολύ χρήσιμο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γιατί? Πιστεύω εγώ. Γιατί είναι πιο αθλητικό από τον πίσω βέβαια. Εγώ προτιμώ τον Πελκίνιο. Επίση δεν ξέρω αν αυτό ο Ντόγκλα. Συχνάζουμε στα ίδια μέρη. Δεν ξέρω αν αυτό ο Ντόγκλα. Γιατί σου Μύκονο. Όχι. Έκανε δουλειά με τον personal trainer που έχει στην Μύκονο. Στη Θεσσαλονίκη. Πάμε παρακάτω. Μάστε. Πού συχνάζει τον Νίκο δηλαδή στα ίδια μέρη. Συνέχεια τον πετυχαίνω σε ένα μαγαζί που πηγαίνω και τρώω. Συνέχεια. Μάστε. Okay. Επίσης δεν ξέρω για αυτό τον Douglas Costa. Αν είναι. Επειδή μου, ο ΠΑΟΚ θέλει ντούκι στο κέντρο, οι άνθρωποι μου. Δηλαδή έτσι μου φαίνεται Douglas εμένα. Douglas Costa δύσκολα. Δεν είναι. Douglas Costa δεν είναι. Αυτό. Εγώ έτσι όπως τον είδα. Ναι. Περιμένω να δω και τα παιδιά από το Repress το βίντεο. Γιατί στο Repress κάνουν πολύ καλή δουλειά. Όντως έχει τα βίντεο που φτιάχνουν και τα κείμενά του έχουν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί δεν είναι. Μπαίνω στο YouTube και βλέπω ένα βίντεο τέλος πάντων και από εκεί. Το Repress είναι κάτι το οποίο. Είναι πολύ καλό εργαλείο. Δεν υπήρχε. Ναι. Και έλειπε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό εργαλείο. Εμένα μου κάνει λίγο να σου πω ποιον μου μοιάζει, ρε φίλε. Ποιον. Έτσι όπως τον είδα έτσι και με το αριστερό πόδι κάποιες φορές. Ποιο θα μου πει τώρα. Να σβήσει την πλάτη του Ελιγέρα. Όχι, ρε. Ρε, παιδί μου. Όχι. Δεν σου λέω ότι είναι η ίδια θέση. Όχι, ρε. Έτσι μου φαίνεται εμένα. Δηλαδή μου κάνει για πιο ντελικάτος παρά για θα σου φάω το λαρίγκι. Κατάλαβες. Σίγουρα δεν τρώει λαρίγκι αυτός. Εντάξει. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο λείπει. Θα μου πεις υπάρχει ο Βέρμπλουμ, αλλά ο Βέρμπλουμ έχει τον Αχίλλο τένοντα, δεν ξέρω πότε θα γυρίσει. Δηλαδή ο Βέρμπλουμ είναι για αυτή τη δουλειά. Αυτός πότε θα γυρίσει. Αυτός φίλε έχει Αχίλλο τένοντα, θα γυρίσει όταν θα νιώσει 100% έτοιμος. Εγώ πιστεύω ότι ο Βέρμπλουμ στα ξεκινήματα σεζόν δεν θα το δούμε. Ναι. Δεν θα το δούμε. Το έλεγα εδώ πέρα και ένα μεσημέρι, γιατί είμαστε εδώ και τα μεσημέρι για την Παπαδόπουλε. Το κάνεις, ναι. Διάβαζα ένα κείμενο για τον Ντουράντ όταν τραυματίστηκε. Που εξηγούσε ρε παιδί μου και έλεγε ότι. Που φεύγει, λένε από εκεί. Και πάει αλλού. Πού θα πάει, ή θα παίξει χρόνο. Ίσως Νίξ, καλά, του παραλού.
Δεν ξέρω να παίξω αυτό. Τέλος πάντων. Μοσχοβίτη παρομοίωση. Έλεγε λοιπόν. Με το Τζιάρτα. Ναι, ρε, έτσι μου έκανε εμένα πως είδα λίγο ένα βίντεο. Εκπληκτικό. Λοιπόν. Έλεγε λοιπόν το κείμενο που γράφανε οι Αμερικάνοι ότι ο συγκεκριμένο τραυματισμό είναι χειρότερο για έναν αθλητή αυτή την εποχή. Γενικά και είναι, δεν ξέρω γιατί βγαίνει αυτή τα τελευταία χρόνια περισσότερο. Ότι ο τένοντας είναι, ο αχύρος τένοντας είναι ο πιο δυνατός τένοντας του σώματος. Το ήξερες εσύ αυτό? Μου το είπες χθες. Το είπα. Ωραία. Και έλεγε λοιπόν για τον Ντουράντ ότι ο άνθρωπος θα μείνει 6 με 12 μήνες έξω και κανένας δεν μπορεί να πει ότι θα μείνει 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες. Είναι ανάλογα το πώς θα πάει το σκηνικό. Ναι. Με τον ίδιο. Με την αποκατάστασή του, πώς νιώθει το πόδι του και όλα αυτά. Νομίζω ότι το Βέρμπρουκ είναι κάτι ανάλογο. Ο Βέρμπρουκ χτύπησε Δεκέμβριο. Έχουμε Ιούνιο. Έχουν περάσει 6 μήνες και ακόμα δεν είναι σε φάση για να μπει. Ναι, έχει δρόμο για να μπει. Ναι, ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι στην τελική ευθεία. Θα σου πω να γυρίσει και Σεπτέμβριο. Πάμε και γυρίσει Σεπτέμβριο, θα μπει ο Νοέμβριο. Αυτό σου λέω. Είναι λίγο. Αυτό σου λέω. Είναι ο χειρότερο τραυματισμό για έναν αθλητή. Σε ποιο μα έχει τραυματιστεί εκείνο? Στη Λιβαδιά. Στη Λιβαδιά. Και από το πουθενά, όπως και ο Ντουράντ. Ναι. Από το πουθενά. Δηλαδή. Δεν θυμάμαι κιόλα. Είχε πηδήξει για μια κεφαλιά και έτσι όπως έπεσε και έφυγε, έπιασε το πόδι του πίσω. Πώς έπαιρνε το χρόνο, κανένα χαρακτήρα σίγουρα. Ορίστε. Ένα. Τι φτωχολογία είναι αυτή, σε παρακαλώ. 1,6. Παρακαλώ, ρε φίλε. Ο Στόχαμ έρχεται τώρα πόσο θα πάρει. Θα πάρει κανένα εκατομμύριο. Θα πάρει. Κάπου τόσο. Κάπου τόσο θα είναι. Εκεί κινείται ο ΠΑΟΚ σε δύσκολες καταστάσεις. Εκεί κινείται. Και βάλει και τις προμήθειες. Είχε τα πιο μεγάλα συμβόλαια Βιερίνε και Πρίγκοβιτς. Ο Πρίγκοβιτς έφυγε. Ο Βιερίνε τα βάνει. Ωραία. Και μετά στα περισσότερα συμβόλαια. Για πόσα παίρνει. Νομίζω ένα 7. Αν δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα μετά η άλλη είναι εκεί. Ο Μαουρίσιο είναι επίσης εκεί κοντά. Να κάνουμε, φίλε. Θα πληρώσεις. Champions League να παίξεις. Αΐ το πρωτάθλημα. Να κάνουμε. Αΐ τι. Θα φύγει στους παίχτες. Πώς πληρώσεις για να κάνω λεφτά. Το θέμα είναι να σου έρχονται πίσω κάπως τα λεφτά. Κάπως έρχονται, εντάξει. Okay. Το πιο επικίνδυνο ναρκωτικό στον κόσμο είναι το αλκοόλ. Εδώ, αυτά είναι η θέματα. Βγάλε το μουρλί. Α, σου πω εγώ. Εδώ. Εγώ. Μια νύχτα δικιά μου. Λέει ότι με τις αρνητικές επιπτώσεις των διάφορων ναρκωτικών ουσιών σε μια σειρά τομέων της καθημερινότητας ασχολήθηκε η έρευνα του περιοδικού Economist, το οποίο και δημοσίευσε τη λίστα με τις πιο επικίνδυνες ναρκωτικές ουσίες που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά. Μάλιστα. Πιο συγκεκριμένα, οι επιστήμονες επιχείρησαν να κατάξουν τις διάφορες ναρκωτικές ουσίες με βάση τις αρνητικές τους συνέπειες τόσο στη σωματική πνευματική υγεία των χρηστών, αλλά και στην κοινωνική, οικογενειακή και προσωπική του ζωή. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα έρευνας που φέρνει την υπογραφή του Βρετανού καθηγητή David Nutt, το πιο ζημιογόνο ναρκωτικό σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι άλλο από το αλκοόλ. Και τα υπόλοιπα να ακολουθούν, δεν θέλω να τα αναφέρω. Η έρευνα βασίστηκε σε επιπτώσεις μιας σειράς ναρκωτικών ουσιών στη Μεγάλη Βρετανία, όπως η ηρωίνη, το αλκοόλ, η κοκαίνη, το χασίς, το κράκ, η αφεταμίνη, τα παρασιωγόνα μανιτάρια, η μεθαμφεταμίνη, το τσιγάρο, η αφεταμίνη, η κεταμίνη, το LSD, η μεθαδόνη και τα χάπια έκσταση. Υπάρχουν τόσο, άιντε. Υπάρχουν τόσο πολλά. Και άλλα τόσο που δεν ξέρουμε. Και άμα τα βάλεις όλα μαζί σε ένα. Άμα τα βάλεις όλα μαζί σε ένα, φεύγεις το ταξίδι του μεγάλου Νικόλαδο. Και δεν γυρνάς ποτέ. Είναι μακριά από αυτά εσείς που ακούτε, τα μικρά παιδιά, έτσι μακριά. Μόνο τις τέτοιες, τις τικ-τακ να παίρνετε. Τικ-τακ ρε φίλε, πω πορές καραμιλέτης εκείνης. Λέει, η επίδρασή τους μετρήθηκε σε μια σειρά τομέων όπως το ποστό θνησιμότητας, ο βαθμός εξάρτησης, η κοινωνική απομόνωση, οι οικονομικές συνέπειες από τη χρήση, η διάλυση οικογενειών, οι πιθανοί τραυματισμοί, είναι πολύ η ροπή προς την εγκληματικότητα, αλλά και συνολικά η ζημία που γίνεται λέει, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην οικονομία. Και βγήκε πρώτο το αλκοόλ. Εγώ θα σας πω το άλλο μεγαλύτερο ναρκωτικό που υπάρχει. Η Coca-Cola. Όχι. Ο τζόγος, ρε φίλε. Δεν το έχουν βάλει εδώ πέρα όμως. Υπάρχει ένα άλλο ναρκωτικό νοικοκυριό που έχει καταστρέψει κόσμο. Ποιο? Όχι, θα βλακεί για τον ναρκωτικό. Του νημού. Μεγάλη αλήθεια. Πρώτη εδώ. Έχει δίκιο. Είναι. Λοιπόν, μία φορά είμαστε σε μια παρέα, να ξέρεις. Οι σερβιτόροι στα ταβέρνες είναι όλοι κοπρόσκυλα όλοι. Δηλαδή νομίζω ότι οι σερβιτόροι από τα ταβέρνες είναι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει ούτε ένας νορμάλ. Ναι. Είναι οι πολύ λασκαρισμένοι, οι λίγο λασκαρισμένοι και οι μέτρια λασκαρισμένοι, εντάξει. Λοιπόν, και μια φορά γίνεται μια κουβέντα, τέλος πάντων, λέγανε, ήμασταν πάνω σε ένα μαγαζί και γίνεται εκεί πέρα μια κουβέντα, σοβαρή κουβέντα τώρα, έτσι. Και λέγανε το ένα και τώρα, ξέρετε, φάση πετύχει σοβαρά και του λέει Αλβανός, μεγάλη μορφή, Γιώργος. Ή και Γιούργεν. Ναι. Ωραία. Και του λέει: εσύ Γιάννη, δεν έχεις προβλήματα. Εσύ έχεις καταθέσεις. Λέει: πού έχω καταθέσεις. Εσύ έχεις συγκεκριμένες καταθέσεις, συγκεκριμένη τράπεζα. Λέει: ποια. Δεν έχω, ρε, λέει. Πώς δεν έχεις. Αφού έχεις την Una Bank. Και να μην από μπροστά. Έχεις καταθέσεις την. Μεγαλύτερος λογαριασμός δεν υπάρχει όντως. Ναι, ρε φίλε. Υπέρα είναι. Βέβαια. Αλλά όπως είπε και ο Αριστοτέλης ο Νάσης,
Αν δεν υπήρχαν οι γυναίκες, λέει, τελευταία θα είχαν νόημα. Αχ, ρε Νίκο Παπαδόπουλε. Εσύ το... συμφωνείς με αυτή την άποψη του Αριστοτέλη? Εν μέρη. Που είχε και λεφτά και γυναίκες. Σε αντίθεση με εμάς που ήταν σπάθω μια μεγάλη μάζα κόσμου που ούτε πολλά λεφτά έχει, ούτε έχουν πολλές γυναίκες εκεί πάει. Εντάξει, πάνω σε να συμφωνώ όσον αφορά τι δηλαδή. Σε αυτό που είπε ρε φίλε. Ότι τα χρήματα το ακολουθείς. Τα χρήματα είναι μόνο για τις γυναίκες. Ναι. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι μόνο για τις γυναίκες. Άρα δεν έχεις καταθέσει συγκεκριμένη τράπεζα εσύ. Έχω καταθέσει. Α, έχεις καταθέσει. Έχω καταθέσει και εγώ, μην αγχώνεσαι. Έχω κάνει τις καταθέσεις. Το έχεις καταθέσει στην προκειμένη να ξέρεις. Εννοούσε ότι ρε παιδί μου έχει όντως καταθέσει χρήματα, καταλαβες. Σε συγκεκριμένες υπηρεσίες τέλος πάντων. Υπηρεσίες. Που προσφέρονται. Τι εννοείς υπηρεσίες? Υπηρεσίες, ρε φίλε. Λόμπαρα. Μαγαζιά. Όχι σε τέτοια, ρε. Ναι, αυτό εννοούσε. Όχι τέτοια, ρε. Τράπεζα, όχι τέτοια, ρε. Για το Θεό. Αλλά το να είσαι και μπάρες μια γυναίκα είναι ωραίο πράγμα. Σε κανένα νιώθεις ωραία. Εντάξει, δεν είπαμε να σε πιάσει και λαλάκα. Ναι. Εντάξει, και να είσαι όλη την ώρα έτσι. Αλλά εντάξει, το κυμπαριλίκι με τη γυναίκα είναι ωραίο. Mm-hmm. Γιατί και η γυναίκα ήταν τώρα, φίλε. Λέει, έχω δίπλα μου κάποιον, α πούμε, δεν σου πληρώνει για μένα. Τέλεια. Εντάξει. Όχι, φίλε, πολλές. Υπάρχουν κι άλλες βέβαια που δεν δίνουν ποτέ. Εντάξει, οκ, okay, πολλές όμως, φίλε, είναι πράγματι μεγάλο. Είναι όσο ίσω γκόμενε κίνο αυτές. Γκόμενε κίνο, ναι. Άμα σου κάτσει δηλαδή. Δεν δίνουν ποτέ. Δεν δίνουν ποτέ. Όπως το κίνο. Νίκο, όντως, σε πιάνω αδιάβαστο φίλε. Όντως το κίνο δεν δίνει τίποτα. Ναι, ναι, είναι γνωστό, δεν δίνει ποτέ. Δεν δίνει ποτέ, πραγματικά. Ναι. Μια φορά είχαμε πάει με Μάικ Σαρό στην ναι. Έδεσα για ένα φιλικό του Άρη. Ναι. Και είμαστε, με το... είμαστε εγώ αυτός και ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος. Και πάμε, ναι. Ρε παιδί μου, σε γνωστό προποτζήτικο, πρώην συναδέλφου στην Έδεσα. Mm-hmm. Θα έχεις καταλάβει, φαντάζομαι, ποιον εννοώ. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Κάπα, κάπα. Λοιπόν. Για πες. Ναι. Εγώ δεν παίζω γιατί ξέρω ότι θα πιω τίποτα και λέω άστο, εντάξει. Ο Γιώργος πέσει, δεν πιάνει. Και βάζει ο Μάικ Σαρό και παίρνει μια πενιντάρα. Κράκ! Το κίνο. Κατευθείαν από το κίνο, φιλέ, έδωσε το κίνο. Τυχερό το πρακτορείο του πρώην συναδέλφου. Κατάλαβες κατευθείαν. Ναι. Όχι, δεν κατάλαβα. Είπα πρώην συνάδελφο, δεν θυμάμαι κιόλας. Δεν κατάλαβα. Διαλείψω, θέλω να πω. Έτσι είπες. Είπα, ναι. Για να το παρενίκω, έτσι θα είναι κιόλας. Εσείς όμως έχετε μια εταιρεία η οποία δίνει πάντα. Λέγεται stoichiman.gr. Έτσι. Έτσι, μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή για να, παίρνετε, να τα παίρνετε από παντού από το Stoichiman και στο κινητό και στο tablet σας, όπου κι αν είστε. Είτε το κινητό είναι iOS είτε Android. Η Stoichiman λοιπόν καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις που κυκλοφορούν. Αυτές τις ημέρες με κύπελο Εθνών Αφρικής, με Copa America. Ξεκινάει και το Google την άλλη εβδομάδα. Έχει επιλογές καθημερινά στην Stoichiman. Υπάρχει και το καζίνο, το οποίο είναι επίσης γεμάτο από επιλογές για κέρδη. Όλα αυτά σε stoichiman.gr. Άστο λίγο Τζόνι να παίζει και πάμε στο διάλειμμα. Σήμερα, νομίζω, πρέπει να έγινε. Είχε προεκλογική ομιλία στο λιμάνι Φόφη Γεννηματά. Εδώ. Ναι. Λοιπόν, βρισκόμενο σε ένα γραφείο σήμερα το μεσημέρι μετά από κατάλαβα, εδώ, το οποίο βρίσκεται ακριβώς πάνω από το λιμάνι. Ναι. Είδα ρε φίλε που βάζανε το stage και ντράπηκα εγώ που το είδα. Γιατί? Ρε φίλε. Τι κάνανε. Δηλαδή, σκέψου παλιά τι προεκλογικές συγκεντρώσεις γίνονταν, που ήταν, έκλειναν όλοι οι δρόμοι, ξέρω εγώ, όλη η παραλία και τέτοια. Λοιπόν, το stage ήταν όπως μπαίνεις στην είσοδο του λιμανιού, όχι αυτή που πας για μέσα στο λιμάνι. Ναι. Είναι τουριστική είσοδο, ρε παιδί μου, να το πω έτσι. Που μπαίνεις με τα πόδια. Όχι την κεντρική. Ναι. Την άλλη. Λοιπόν, όπως μπαίνεις αριστερά στη γωνία και με τη θάλασσα από πίσω, είχαν βάλει ρε φίλε ένα stage. Μικρό έτσι. Πιο μπροστά, μινιόν. Τι να χωρούσε τώρα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ρε φίλε, δηλαδή. Και εγώ το βλέπω πάνω και ντρεπόμουν. Έλεγα δεύτερη φίλε που έχουμε καταντήσει. Μάζεψε κόσμο. Δεν ξέρω, δεν έχω δει πλάνα από τη συνάντηση. Απλά όταν βγήκα βόλτα πριν με τον. Κράντσι. Με τον Κράντσι, το φίλο μου. Επειδή άκουγα, ξέρεις, στην παραλία. Τις Ιαχές. Όχι Ιαχές. Μουσικές και. Ξέρεις από το βάθος. Έλεγα λογικά από εκεί θα είναι. Το μεθύσουμε φώτα, τον οπότε, ήλιο. Έπαιζε τέτοια. Σίγουρα, ναι. Και έβλεπα ρε φίλε το stage και έβλεπα πού το στείλουν. Λέω πόπο ρε φίλε δηλαδή. Το κοινά λέει ύμνο. Όχι ρε. Τι ύμνο να έχει μόλις, γιατί έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ύμνο. Έχει Νέα Δημοκρατία. Ναι, γιατί είναι το μοναδικό παλιό κόμμα που έχει μείνει πλέον. Περιμένω να και ένα άλλο έχει μείνει, βέβαια, το οποίο δεν χρειάζεται ύμνο και τέτοια. Το Κουκουέ δεν έχει. Όχι. Α, έχει το Κουκουέ. Σίγουρα θα έχει, δεν γίνεται να μην έχει. Ο Άρης και τα λοιπά. Νίκο, Άρης τι κάνει τώρα που το είπες, φίλε. Ο Άρης, όχι ο Βελουχιώτης. Ναι, ναι. Ο δικός μας. Ήρεμες μέρες διανύουμε, θα έλεγα. Δεν έχει πολλά-πολλά. Βέβαια, κάθε μέρα ψιλοπροκύπτει κάτι. Σήμερα, αυτό το οποίο υπάρχει ως είδηση είναι ότι αύριο έχει το Rose Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Άρη.
με αγορά έρχεται ο παίκτης από τη Λόριαν. Έβαλε πάλι ο Κάρι, τσέπη, τραπέζι, φέρτονα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η ανοιχτή προπόνηση την Παρασκευή. Και περιμένουμε τώρα αν, να δούμε αν μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία τη Δευτέρα, που φεύγει η αποστολή του Άριος, για το Άρνεμ, θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά τον Extreme. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να μην έχουμε, θα δούμε. Δηλαδή, ο Άριος θα το τραβήξει λίγο παραπάνω. Πρέπει όμως να υπάρχει εξέλιξη για μένα, και θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει, με έναν ακόμα αριστερό μπακ, γιατί μόνο ο Κόρχουτ υπάρχει αυτή τη στιγμή και θέλει σίγουρα να ακόμα παίξει αυτή τη θέση ο Παντελίδης για τα φιλικά πάνω στην Ολλανδία. Γύρισε ο Κόρχουτ που ήταν στο γκρουπ των διεθνών. Ο Μπάσα τώρα το βράδυ ερχότανε. Τον Μπάσα, τον Μιτζίν Μπάθα. Και την Παρασκευή έρχεται ο Μανολάκης ο Σιώπης, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια αυτός είναι σε φάση αποθεραπείας, γιατί χτύπησε εκεί πέρα με τι τον. Είχε πάθει? Το χτύπησε εκεί πέρα η Βιζιταριάν στο μάτι με την Αρμενία. Θυμάμαι, αλλά τι τραυματισμό είχε. Αστράγαλος. Διάταση έσω πλαγίου και βαρύ διάστραμα. Μάλιστα. Οπότε έχει, δεν μπαίνει κατευθείαν. Αυτό πώς είναι. Ποιο ρε. Το μπάσιμο το δυνατό. Α, δεν ακούω. Το χάσαμε. Νομίζω αυτό είναι πάντως, ναι. Αυτό πρέπει να είναι. Μιλάμε τον Άρη, χάνουμε τον πόντο. Το σπιτάκι μου. Με τον Άρη αυτά γενικά. Εντάξει. Έχει υπάρχει μια στασιμότητα γενικότερα στο μεσογραφικό κομμάτι. Δεν είναι και πολλά πράγματα όμως. Φυσιολογικό όμως. Κοίτα, σου έμειναν δύο κινήσεις που αφορούν την βασική δεκάδα. Δηλαδή θες ένα στόπερ ακόμα και θέλεις και έναν. Έναν εξτρέμ. Που δεν βιάζεις πλέον γιατί έχεις και άλλες επιλογές συγκεκριμένες θέσεις. Και από εκεί και πέρα να κάνεις κάποιες συμπληρωματικές κινήσεις για να ανεβάσει λίγο την ποιότητα του πάγκου. Δηλαδή ο Άρης θα κάνει ακόμα 5-6 μεταγραφές. Μη σου πω και λίγες παραπάνω. 5-6? Πώς έχει κάνει μέχρι τώρα, δεν έχει κάνει 5-6 μέχρι τώρα. Το Σούντγκρεν, το Ρόζο τον πιάζω με τα γραφή. Okay. Όχι, δεν τον πιάνω. Γιατί ήταν στο μάτι. Όχι, τον πιάσουμε βασικά. Ναι, το Ρόζ, το Σούντγκρεν 2, τον Έμαν 3, τον Ντουάρτε 4, τον Ιντέγε 5. Αυτές είναι 5. Ναι. Και άλλες 5 θα κάνει δηλαδή. 5-6 ούρνα, πιστεύω. Συμπληρωματικές επιλογές περισσότερο, να έχεις εναλλακτικές. Ναι. Να ανεβάσει λίγο την ποιότητα του πάγκου σου. Μάλιστα. Okay. Εντάξει, αυτό. Θα δούμε τώρα. Εντάξει. Απλά ο Άρης είναι πλέον σε μια φάση στην οποία δεν βιάζεται. Δεν καίγεται για την ώρα. Σίγουρα μέχρι να παίξει με ένα έλεγχο μέσα θα πρέπει να έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Εγώ παιδιά το έχω ξαναπεί. Πότε είναι και το παιχνίδι? 25 Ιουλίου το πρώτο. Ναι. Εδώ. Δεν είναι εύκολο μάτς εκείνο. Δεν είναι εύκολο αντίπαλο. Θέλει προσοχή. Μια που το φλασιά τώρα με το 25 Ιουλίου. Μέχρι 25. Πριν, ποια μου έδειχνες, θυμάσαι? Μου έλεγες την ξέρεις, αν έμπαινες, αν το ένα, αν το άλλο, και βλέπω την ακολουθείς που μου λες μετά. Την Τόνια. Λοιπόν, 27 του Ιούλη, ναι, είναι πιθανή κοινή μου παρουσία με Τόνια Στυροπούλου. Στην Άνδρο. Στην Άνδρο, γιατί έχει συναυλία ο Κωστής. Θα πάει εκεί πέρα σίγουρα. Έδωσε μια πρόταση η Δημία της παρέας να πάμε και το ένα και το άλλο. Έχω πάει στην συναυλία του Κωστή, καλά είναι. Ναι. Παλιά βέβαια, τώρα δεν ξέρω τελευταία τι κάνει. Δηλαδή ήταν πριν. Δεν θα πάει τη δυο σας. Όχι, θα είναι και ένα ακόμα φιλικό ζευγάρι. Καταλαβες. Ναι. Και έπεσε αυτή η πρόταση και νομίζω θα είναι και η Τόνια. Μάλιστα. Ξέρεις, είναι και άνδρος, βολεύει κιόλας να έτσι δίπλα στην Αθήνα κιόλας, να μην πάει ένα Σαββατοκύριακο το κορίτσι. Τραβάει και. Νομίζω Σάββατο είναι. Το έτερο νήμιση. Κωστής εκεί πέρα. Τόνια, Bond Girl Phil είναι η Τόνια, το ξέρεις. Το ξέρω, ήταν. Για παιδί, καλά, εντάξει, ήταν, για λίγα δευτερόλεπτα με τον. Σουλάντρες, οκ, okay, ναι, ρε παιδί μου, αλλά. Στην αρχή του Skyfall. Οκ, okay, ναι. Εντάξει. Και θα την πας και θα σου πει ο φίλος μου ο Ντάνιελ Κρέγκ. Εντάξει, φίλε, μπορεί να έχω αναπτύξει μια σχέση, κακό είναι, δεν κατάλαβα. Τα δύο λεπτά που έκανα γύρισμα. Δύο λεπτά βασικά είναι σκηνή, μπορεί να κρατήσει παραπάνω. Γιατί είχε πολλά λόγια. Που μια την κολλάει στον τοίχο και την άλλη που είναι στο κρεβάτι. Bond Girl είναι η Τόνια. Και αυτό κρατάει μια Heineken. Bond Girl. Αυτό ήταν. Από τότε δεν ξέρω αν έχει κάνει κάτι άλλο. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Πώς πήγαμε, ρε φίλε, από τον Λιρίν Ντουάρτε στην. Λιρίν, δεν ξέρω. Λίριν. Στην Τόνια του Σωτηροπούλου και τον Bond Girl. Τέλος πάντων. Οκ. Μάλιστα. Οπότε δεν έχει κάτι φοβερό από εκεί. Από ποιο? Δεν έχει κάτι που να καίγεται στον Άρη τώρα. Δηλαδή τα πολλά γίνανε. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, θα γίνουν κάποια. Και πρώτη προπόνηση ανοιχτή. Κάτσε ρε παιδιά, τι είναι. Παρασκευιάτικο τώρα. Πολύ δύσκολα είναι την Παρασκευή τώρα δηλαδή. Νομίζω την Παρασκευή κάπου άγουγα θα έχει πιψηλέθη μου κασί κάτι τέτοιο. Μια κούραση. Και ξέρει, ακούς κάτι πετυχημένο. Λέει εντάξει, 7 η ώρα θα έχει δροσίσει. Τι θα έχει δροσίσει, παιδιά, πλάκα μας κάνετε. Προσέξτε, η γρασία είναι άλλο.
Άλλο καπέλο. Καλησπέρα από το κλάδι, Βικελίδια. Ρε φίλε, σήμερα ειλικρινά έπαθα πλάκα με τη βροχή, γιατί βρέχει λίγο το απόγευμα. Έχω δουλειά, βγαίνω για να πάω να πάρω καφέ. Ναι. Γυρνάω και την ώρα που γυρνάω λίγο μετά ξαναξεκινάει, ξεκινάει καλά. Κλείνω κλιματιστικά, ανοίγω παράθυρα. Εκείνη την ώρα που έβρεξε 10 λεπτά, κάτι έγινε. Ναι. Βγαίνω μετά ξανά έξω, με το που βγήκα έξω, εδώ υδρώτας. Με το που βγήκα. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε δύσκολα. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πέρσι, αν θυμάσαι, στα ξεκινήματα του καλοκαιριού είχαμε πάει πολύ καλά, γιατί έβρεχε, φυσούσε. Δηλαδή κάπου τον Ιούλιο άρχισε πια να μας πιάνει. Δεν είχαμε πολύ καιρό ζέστη πέρσι. Φέτος έχουμε ξεκινήσει πολύ άσχημα. Πέρυσι, καλύτερη φάση με μένα ήταν πάνω στο Δέρμι που ήμασταν δύο εβδομάδες και κοιμόμασταν με κουβέρτα. Τρομερό, τρομερό. Καλή φάση. Μέσα στον Ιούλιο. Πολύ ωραία ήταν, φίλε. Πάρα πολύ ωραία. Και όταν κατεβήκαμε μετά στη Θεσσαλονίκη, μας έπιασε τέτοιο. Αναφυλαξία. Λέμε, τι που ήρθαμε τώρα πάλι. Γι' αυτό, παιδιά, να πηγαίνετε στα βουνά το καλοκαίρι. Βουνά, βουνά. Άσε με να πηγαίνετε στα βουνά το καλοκαίρι. Βουνά! Και μόνο πηγαίνετε στη νησιά. Άσε βουνά! Εγώ είμαι βουνίσιο, τι να κάνω. Το έχουμε καταλάβει. Εντάξει, συγγνώμη. Θα με κατακρίνει και γι' αυτό. Υποσυνείδητα, εκείνο το παιδικό σου τραύμα σου έχει φέρει διάφορε παρενέργειε. Πρέπει να μου αρέσουν τα ήσυχα. Τι τρώ, ρε χοντροκαλίδι πάλι. Τι τρώ, ρε αλητήριε, ρε. Μια ωραία κατήρια. Ρε χοντρέ. Χοντράδι. Τάκο, πού πήγε, ρε. Μπορεί να έχει πάει Μεξικό. Μπορεί, όντω. Νομίζω ότι είναι σίγουρα. Δεν το λέω με κακό τρόπο το χοντρέ και χοντράδι. Μεξικό είναι. Παλμ Βίλα, βέβαια. Είναι όντως χοντρός, όπως είναι η αγαπημένη μας χοντρή. Ναι, ναι. Όσο τόσο. Που του αρέσει το φαγητό, ρε παιδί μου, δεν έχει. Θα τσαλακώσει. Και το βάρος είναι μοιρασμένο όπως πρέπει, δηλαδή. Ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Και ο συγκεκριμένος, ξέρεις, τα κοροϊδεύει όλα τα σκηνικά χωρίς γλουτένι και πίτα, λάβοντι και τέτοια. Δεν έχει. Δηλαδή, τι είναι, πίτα, πίτα, εκεί δώσε. Άρτο. Ναι. Εδώ πέρα που πάει είναι και ένα μου πει. Ωμα, τι ντούκι είναι αυτή. Φίλοι, φίλος. Τι είναι αυτό το ντούκι. Από πίσω είναι, φαίνεται δηλαδή. Σαν τον Ιντέγη στη Μάλαγα πέρυσι με το πλατίνε πάνω. Φίλοι τώρα, Βασίλη μου, μπορεί και να μην είναι. Αυτά τα ταξίδια αξίζουν μια φορά να το κάνει ζωή. Αξίζουν, Νικόλες, ε. Ναι. Θε να πα Μεξικό, αγόρι μου. Αν είχαμε τα λεφτά να το κάνουμε. Πού θε να πα Μεξικό, Ακαπούλκο. Όπα και άλλα ντούκια. Ω καλά. Fat mamas. Τι τον κάνανε αυτές. Stacy. Όχι Spacey. Σας έφερα κάποια πράγματα. Αυτό είναι παστέλι. Τους πήγες παστελάκι. Τι είναι τους κλάσσες, Βασίλη, τώρα. Αυτή θέλω ένα κυβότιο παστέλια. Ναι. Μήπως δεν είναι Μεξικό και είναι στο New Mexico που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί, παίζει γι' αυτό. Ναι. Παίζει γι' αυτό. Γιατί βλάχει, υπάρχει το Μέξικο και το New Mexico. Λοιπόν, σε κάποια περιοχή κοντά στο Μεξικό, ρε παιδί μου, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λουκούμια τους πήγε, ρε. Ναι. Ωραίο και το λουκουμάκι, φίλε. Καλό, ναι. Όχι το μεγάλο, η μπουκίτσα. Όχι εκείνο που είναι το τεράστιο μέσα με το μίγδαλο, ναι, καλό είναι. Ναι. Η μικρό, το μικρό, εκείνο που τρως 5-6, 10, ναι. 15, 20. Σας πω, ρε παιδί. Ναι. Τι τους φτιάχνω, τι τους κάνω. Θα τους κάνει, φίλε μου, σακά. Πού τις βρήκε τώρα αυτές, δηλαδή, από σπόντα και φλάσκες. Τις αυτές. Τις ποιες. Τις φλάσκες, τις μελιτζάνες. Όχι, δεν λέω για τις μελιτζάνες, εγώ λέω για αυτές. Ρε φίλε, τώρα έχει γίνει μια προεργασία προφανώς. Κουτουρού. Και όπου και φτιάχνει όντως μουσακά ο αλήτης. Ωραία, φίλε. Γκριτ μουζάκας. Μάλιστα. Πόπο να είχαμε λίγο μουσακά τώρα. Πόπο, έχω να φάω μουσακά πάρα πολύ καιρό. Κι εγώ. Τι τέλειος μουσακάς. Και μου το τάξανε την προηγούμενη εβδομάδα, την πιο προηγούμενη εβδομάδα και δεν μου το κάνανε. Δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα. Γιατί ρε. Τι λες ρε φίλε, τέλειος είναι. Τέλειος είναι. Εγώ θα ήθελα να μου κάμερα μάν του, τίποτα άλλο, δεν με ενδιαφέρει. Γιατί λογικά είναι αυτό και ένα κάμεραμαν, δεν έχει άλλο. Με αυτή τη ώρα μιλάμε, οι ακροατές μας ακούνε και δεν καταλαβαίνουν τι λέμε. Βλέπουμε, ρε παιδιά, αντένα εδώ πέρα. Έτσι, πώς το λένε, Βασίλη Γαλίδη. Βασίλη Γαλίδη. Street food. Street food εδώ πέρα είναι. Τώρα βέβαια εδώ πέρα δεν κάνει ακριβώς. Τι φτιάχνει. Μπεσαμέλ, ρε φιλέ. Ναι, ρε φιλέ, τι ωραία. Εσύ Νίκο, βάζεις κανένα στο κοιμά. Βάζεις, το γλυκένεις δηλαδή. Δεν το κάνω. Ακολουθείς την πολιτική συνταγή. Δεν το κάνω, εγώ το κάνει η μάνα μου. Α, okay. Στο παστίτσιο. Όχι, σε ρωτάω γιατί είσαι. Πώς το λένε, είσαι φαν του μαγειρέματος, γι' αυτό λέω. Στα αυτά που ψησίματος, σε βασικά αυτά... είμαι, ναι, του μαγειρέματος αυτού κατά αυτού είχε τόσο. Στα κάρβουνα δεν σηκώνει να βάλεις κανέλα τώρα. Εντάξει, δεν το έχω ακούσει και ποτέ. Μπορεί να γίνεται βέβαια. Πού να βάζεις το κιμά, ρε. Γιατί βάζεις το κιμά στα κάρβουνα. Όχι, στα κρέατα, όπως σου λέω. Μα δεν μπαίνει η κανέλα σε όλα τα κρέατα. Στο κιμά κάποιοι βάζουν. Στο τζουκάκι, στο κεφτεδάκι το οποίο ζυμώνει εσύ, ρε. Και το ρίχνει μετά στα τέτοια. Στα κάρβουνα. Τα τζουκάκια θέλουν κάρδαμο, μου έχουν πει. Θέλουν κάρδαμο, μάλιστα. Εντάξει, δεν πίνω στο τζουκάκι. Okay. Ναι, αλλά δεν μου έχει διαφέρει. Κοιμά πάνω στο μαγαζί τρως.
Όχι. Δηλαδή πας πρώτη φορά σε ένα μαγαζί που δεν ξέρεις, παιδί μου, για φαγητό θα φας κιμά, ούτε κι εγώ. Δεν το ακολουθώ. Και το κιμά που παίρνουμε... Δεν το προτιμάω τέλος πάντων. Και το κιμά που παίρνουμε πάντα στο σπίτι προσέχουμε που το παίρνουμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, Νίκο. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε βρει έναν. Έλα, βάλτο, δώστο, Γιάννη, δώστο, δώστο. Κάτσε τώρα, Γιάννη, έχει φύγει, ρε φίλε. Γιάννη, δώστο, δώστο. Πού στο άλλο, χαμηλό στο. Σκέψα πόσους μπορεί να έχουμε φτιάξει απόψε να βγουν για ποτό. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω αν θα βγουν για ποτό. Ναι. Αλλά σίγουρα. Έχουν... Μα εγώ σου λέω, ρε φίλε, εγώ ήρθα. Να έχουν ανοίξει μπουκάλι στο σπίτι. Ήρθα και μπάνιο ερχόμενο. Ναι. Δηλαδή ήμουν, ρε παιδί μου, ειλικρινά με μα πει, θα ξεραθεί στον ύπνο. Θα ξαπλώσει και θα βλέπα, ξέρω εγώ, Netflix. Ωραία. Ναι. Και βλέποντα το story του μεγάλου DPG, αμέσω. Γύρισε το μάτι μου. Ή ένας ωραίος μεγακλής μπορεί να κάθεται σπίτι, ας πούμε, και να παίρνει τον κολλητό του και να λέει: Βάλε λίγο να ακούσει τη μουσική, άρεσε τα παιδιά. Μπορεί και όχι. Να την βρει. Ή μπορεί ένας άλλος να λέει ότι μας έχουν ζαλίσει τώρα με το ντουμπουντούμπο. Αντάλλαξε φλακία. Ναι, άνα πράγμα. Οκ, μπορεί να υπάρχει αυτή η απόψη. Σωστά. Σωστό. Σάβα Χαλιαμπάλια. Φίλο μου. Το ξέρει. Όχι. Τι έκανε ο Σάβα. Ένα τύπο που τον έβγαλε στο Facebook. Θα φιλοξενηθεί ο Άτλα TV. Μάλιστα. Okay. Χαλιαμπάλια. Χαλιαμπάλια, κάτι. Χαλιαμπάλια δεν υπήρχε ποδοσφαιριστή. Υπήρχε, ναι, στον Ρακλή νομίζω έπαιζε. Να, μπράβο. Χαλιαμπάλια. Χαλιαμπάλια. Και πάμε στο Χαλιαμπάλια. Και περιμένει. Από δεξιά στο Χαλιαμπάλια. Τι κάνει ο άλλο πάνω, ρε. Μα έχει αρρωστήσει, ρε. Τι είναι αυτό τώρα, ρε. Μουσακά σου λέω είναι, ρε. Ναι, το ξέρω, αλλά με έχει αρρωστήσει. Αφού δεν σ' αρέσει, τάχα. Είπε. Δεν μ' αρέσει, ποτέ με τρε. Τι είπε. Έτσι δεν είπε, ότι δεν σ' αρέσει. Εγώ άλλο άκουσα, αλλά οκ. Okay. Είπα δεν με τρελαίνει, δεν μ' αρέσει. Δεν είναι το φαγητό που με ενθουσιάζει, να σου το πω έτσι. Ναι, οκ. Okay. Αλλά το πέρα ο τύπος αυτός είναι ωραίος γιατί ό,τι κάνει, το κάνει με μεράκι. Δηλαδή. Αφού σου λένε χοντράδι, ρε, του αρέσει, το κάνει και γουστάρει, θα το φάει και αυτός μετά, κατάλαβες. Δεν θα πει ότι το φτιάχνω έτσι. Ναι. Την μπεσαμέλ προσέχω να μην έχει πολλές θερμίδες και τέτοια. Εκεί, όπως πρέπει. Όπως και η γιαγιά και ο παππούς και η μαμά. Και πήγε τώρα, βρήκε τις Αμερικανίδες εκεί πέρα που είναι κάθε μία να πούμε 3.500 σκεπικά. Πω, έχει τα πέσει μια σαλάκα μου σακά τώρα. Θα γίνει εκεί πέρα. Βαγδάτη θα γίνει. Θα το φάρει και αυτό να μαζί. Δες πως είναι απλώνει, ωραία. Είναι αλήθεια ο κάμερα μάνα με το κοντινό. Έτσι πρέπει. Είναι πω. Έτσι πρέπει. Και κάνει και την αλήθεια που ρίχνει και έξτρα τριμμένο τυρί. Ναι, ναι, ναι. Βάλε το εκεί πέρα, δύο ρίτσο φούρνο. Βάλε τη φλάσκα μέσα να κάνει στο φούρνο. Μια χαρά. Α, τώρα τι άλλο θα κάνει. Κάνει κι άλλο, περίμενε. Τι έχει εδώ πέρα. Και άλλο πέσαμε, τι κάνει. Λουκουμάδες τους κάνει τώρα. Ωραία, φίλε. Ναι, εγώ σου με λουκουμάδες δεν τρελαίνομαι, κατάλαβες. Τι? Με λουκουμάδες δεν τρελαίνομαι. Μ' αρέσει πολύ. Okay. Πάρα πολύ. Δες ρε φίλε και τι ωραία που τους φτιάχνει. Έτσι θέλει, γίνονται. Θέλει τέχνη. Θέλει έτσι τέχνη. Γίνονται. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Ούτε και εμένα με. Όπως εσύ με το μουσακάτσι και εγώ με τους λουκουμάδες. Μου αρέσουν, θα φάω ρε παιδί μου, αλλά δεν. Τρελαίνομαι για λουκουμά. Ωρε φίλε να πάω να φάω λουκουμά. Τρελαίνομαι για λουκουμά. Ωρε φίλε, δε του έτσι. Με μέλι, ρε παιδί μου, παραδοσιακά ή βάζει και μερέντες και τέτοια. Και με μέλι και με μερέντες, δεν έχω θέμα. Όχι μερέντες, μπουένο κυρίως. Αλλά και με μέλι μια χαρά. Ωρε φίλε. Τι μα. Εδώ τώρα έχει γίνει, εδώ τώρα είναι. Για τσαλάκωμα είναι αυτά τώρα. Έχει βγάλει το μουζάκα παιδιά από το φούρνο, μυρίζει. Εντάξει, μυρίζουν και χοντρές μέσα και λένε τι θα φάμε, αν δεν είναι καλό, τους έχει κάνει και χωριάτικη, μια χαρά. Ναι, φίλε. Τελικά τα πήρα από εδώ ή τα πήρα από εκεί, πιστεύεις. Τώρα λες να κουβαλούσε πάνω στην πτήση τώρα τις φλάσκες, δεν ξέρω. Κρεμμύδι, πιπεριά και... Λίγο δύσκολο. Και ντομάτα. Λίγο δύσκολο. Κρεμμύδι, πιπεριά και ντομάτα βρίσκει και εκεί. Σωστό. Onions. Ωραία, φίλε. Ωραίο. Πω από αυτέ είναι. Έχει κι άλλο παρέα. Έχει ο εκστρατζή για να φάει. Εκστρατζή. Λέει, φάει και το, έχει, θα κάτσω. Ωραία, φίλε. Για άλλη είναι όντω σαν τον Ιντέγε πέρυσι στη Μάλαγα. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Πόρε, τι τσαλάκα θα πέσει τώρα στο Νιου Μέξικο, όπω το είπε ο Νίκο πριν, ξέρω εγώ που είναι. Νιου Μέξικο, πρέπει να είναι 1000%. Που κάθομαι εγώ εκεί, βασικά θέλω να κάτσω πάνω. Μα λέει, όχι, θα κάτσω εδώ, μάλιστα. Πε τη τσαλάκα στα μουσακά τώρα. Ωραία, φίλε. Τίποτα δεν πρέπει να βλέπουμε. Δεν πρέπει να βλέπουμε. Λοιπόν. Νίκο. Ήρθε η ώρα. Πιανού. Του Γιάννη Βαλαόρα. Ποιος ήταν μαζί μας σήμερα για ακόμα δύο ώρες. Στοίχημα.gr, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος. Κατεβάζετε την εφαρμογή της στο τάμπλετ ή στο κινητό σας και διαλέγετε ανάμεσα σε εκατοντάδες στοιχηματικές επιλογές για να ποντάρετε και να βγάλετε τα λεφτά των διακομπών. Ναι, λοιπόν, ακολουθεί η ζούγκλα. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, φυσικά. Θα πω εγώ. Ακολουθεί η ζούγκλα με τον Γιώργο Ζαγόρα, τα λέμε και πάλι αύριο. Φυσικά, Τζόνι, δεν σβήνει κατευθείαν. Περίμενε λίγο. Άστο λίγο να για να σβήσουμε εμεί. Πρέπει να. Λοιπόν, το αφήνει λίγο να παίζει και ακολουθεί Γιώργο Ζαγόρα. Λίγο να χαϊδεύει και γεια σας. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο και πάλι στις 10 ευρώ.